σαν εισαγωγή, παρακαλώ τον κύριο Μαρκούδη να πάρει το λόγο και εσείς απορροφήστε κάθε λέξη και κάθε τι το οποίο θα δείτε, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο πλούσια τα πνευματικά κηρύγματα, το τόσο σπουδαίο θέμα που έχει άμεση σχέση με την ορθόδοξη πίστη μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου πατέρα Ματθαίο για την πρόσκληση σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας. Αρχικά η σκέψη ήταν να είμαστε Δευτέρα βράδυ, θα είναι μια πιο βολική μέρα, αλλά το δικό μου το πρόγραμμα ήταν λίγο μπερδεμένο και μόνο αυτή η Τρίτη βρέθηκε και είδατε πόσο σύντομα σας το ανακοίνωσε ο πατήρ Ματθαίος και προς δόξαν Θεού είσαστε σήμερα εδώ αρκετοί. Είναι ένα θέμα λίγο περίεργο, γιατί για μένα προσωπικά θα ήταν σαν να με ρωτάγανε πώς σε λένε. Δεν θα το σκεφτόμουν δευτερόλεπτο για να απαντήσω. Αν κάποιος με ρωτήσει λοιπόν τι είναι το Άγιο Φως, θα έλεγα θαύμα. Τι άλλο να πεις. Στις τελευταίες μέρες όμως ακούστηκαν πράγματα που μας πίκραναν. Και εμάς που βρεθήκαμε στην Αγία Γη και όλους εσάς, γιατί ανάμεσα εδώ είσαστε αρκετοί που έχετε αξιωθεί να βρεθείτε στην Αγία Γη και πολλοί που δεν έχετε πάει. Και σίγουρα δημιουργήθηκαν ερωτήματα, απορίες, αμφιβολίες. Ενδεχομένως ο πειρασμός δούλεψε μέσα μας, μας σκανδάλισε, όπως και να το πεις, λίγο είναι. Πραγματικά ο Θεός μας δεν έχει ανάγκη από υποστηρικτές, δικηγόρους, εισαγγελείς. Τι μπορούμε να πούμε εμείς ως ελάχιστοι για το δικό του μεγαλείο και πώς μπορούμε εμείς να αναλύσουμε αυτά που δεν αναλύονται. Τα θέματα της πίστεως είναι ξεκάθαρα. Πιστεύουμε, εκεί τελειώνει. Δεν πιστεύουμε, πάλι εκεί τελειώνει. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι πρέπει να έχουμε πίστη. Και μάλιστα πόση, όσο ο κόκκος της συνάπερος. Προφανώς τα χρόνια μας δεν έχουμε ούτε τόση. Κανένας μας, λαϊκή και κληρική. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Από την πρώτη μέρα που έγινε το θέμα αυτό, έτσι όπως ανακοινήθηκε και όπως έτρεξαν οι δημοσιογράφοι που ανακάλυψαν πάλι την Πυρίτιδα, γιατί κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θυμηθείτε τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, κάθε χρόνο κάτι θα βρουν να μας πούνε για να φέρουν εμάς σε δύσκολη θέση, να αισθανθούμε εμείς μειονεκτικά, να βγουν όλοι οι εχθροί της πίστεως και του Χριστού μας και να πανηγυρίζουν ότι εμείς ζούμε στην πλάνη και αυτοί οι καημένοι ζουν στην δική τους μακαριότητα. Να αμφισβητήσουν το οτιδήποτε εκτός από την δική τους ανυπαρξία. Κάθε φορά λοιπόν κάτι καινούριο. Από τις πρώτες μέρες λοιπόν που δημιουργήθηκε, όλοι λέγανε να βγούμε, να πούμε, να πιστεί. Όταν ο Κύριος ζούσε εκεί στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, έκανε θαύματα μεγαλύτερα από το θαύμα του Αγίου Φωτός και δεν τον πίστεψαν, λίγοι τον ακολούθησαν. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 2.000 χρόνια. Πόσοι τον πιστεύουν και πόσοι τον αμφισβητούν. Πόσοι τον ακολουθούν και πόσοι τον πολεμούν. Σήμερα είμαστε εμείς οι λίγοι εδώ. Λίγοι που τα καταφέραμε, κάποιοι που δεν μπορούσαμε, αλλά ενδεχομένως είναι και πολλοί αυτοί που είναι πιο αδιάφοροι, που λένε τώρα τι να μας πούν για το Άγιο Φως, οι παπάδες, τι θα λέγαμε. Τα ακούμε και αυτά. Θα πούμε όμως κάποια στοιχεία, γιατί πραγματικά σκέφτομαι όταν ο Θεός μας δίνει την δυνατότητα με τις μικρές, τις δικές μας περιορισμένες δυνάμεις να γνωρίζουμε ή να μπορούμε ελάχιστα να τον συλλαθήσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς οι ίδιοι αυτό το λίγο που μας δίνει, αυτή την ελάχιστη γνώση που μπορεί να μας έχει επιτρέψει να κρατήσουμε, να μην τη μεταφέρουμε κι αλλού. Θα ήταν σαν να ήξερα εγώ ένα πολύ ωραίο επτασφράγιο στο μυστικό, να μην το έλεγα σε κανέναν και να το έπαιρνα μαζί μου στον τάφο. Ό,τι κάνουν οι μεγάλοι σεφ. Που κρατάνε τα μυστικά για να μην τα πούνε και του πάρουν συνταγή. Όμως επειδή ό,τι ξέρουμε δεν είναι δικό μας αλλά είναι του Θεού, σήμερα θα προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα που δεν είναι σίγουρα δικά μας, γιατί θα δείτε ότι είναι μαρτυρίες άλλων.
Εμείς θα κάνουμε το μέσο, τη μεταφορά. Είπε ο πατήρ Ματθαίος νωρίτερα ότι με έχει αξιώσει ο Θεός, να ρωτώ πάρα πολλές φορές στην Αγία Γη. Και αυτό είναι αλήθεια και είναι βάρος μεγάλο για μένα, ναι, γιατί είμαι πεπισμένος ότι θα δώσω μεγάλο λόγο στο Θεό για τις φορές που βρέθηκα εκεί. Το να πατάς στα μέρη που πάτησε ο Θεός δεν είναι απλό. Για την πίστη μας δεν είναι απαραίτητο να πας εκεί για να σωθείς. Απαραίτητο είναι να πιστέψεις για να σωθείς. Είναι όντως μεγάλη ευλογία να μπορείς να είσαι εκεί. Είναι όντως ανεπανάληπτο να μπαίνεις στον Πανάγιο Τάφο και να προσκυνήσεις εκεί όπου τοποθέτησαμε το σώμα του Κυρίου μας. Και όλα τα υπόλοιπα μέρη που σχετίζονται με την πίστη μας. Όμως είναι και πολύ μεγάλο βάρος αν όπως πας γυρίσεις. Αν όπως ήσουν παραμείνεις. Και αν αυτό που ζήσεις δεν το μεταφέρεις. Το 1990 το Πάσχα με αξίωσε για πρώτη φορά να είμαι στην τελετή του Αγίου Φωτός εκεί. Το 1989 είχα πάει πρώτη φορά. Από τότε βρέθηκα αρκετές χρονιές Πάσχα και μεγάλο Σάββατο στο Ναό της Αναστάσεως και κάποιες χρονιές λόγω της πολυκοσμίας και της πολύ μεγάλης, αδιανόητα μεγάλης προσέλευσης του κόσμου ήταν χρονιές που ήμουνα αρκετά μέτρα μακριά από την αυλή. Όχι από το κουβούκλιο, αλλά από την αυλή ούτε καν έβλεπα το Ναό. Και εγώ και πολλές χιλιάδες άλλοι συμπροσκυνητές. Το 1990 λοιπόν που βρέθηκα και ήταν η χρονιά που δεν είχε τον πολύ κόσμο, γιατί ακόμα δεν είχε συντελεστεί η πλήρης κατάρρευση, η διάλυση της κρατεάς Σοβιετικής Ένωσης, ώστε λίγα χρόνια αργότερα να αρχίσουν οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κατεβαίνουν κατά χιλιάδες στην Αγία Γη. Τότε ήμασταν αρκετοί Έλληνες, εξ Ελλάδος και εκ Κύπρου, Άραβες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ελάχιστοι άλλων εθνοτήτων Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πολλοί αλόδοξοι, δηλαδή Κόπτες, Συριανοί, Αρμένοι. Όλοι αυτοί είχαν έρθει, όπως πάνε κάθε χρόνο, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Εγώ από μικρό παιδάκι άκουγα το Άγιο Φως. Στην εκκλησία κάθε χρόνο πηγαίναμε όπως όλοι σας στην Ανάσταση το βράδυ, του Μεγάλου Σαββάτου και είχαμε τις λαμπάδες μας να πάρουμε στα κεριά μας το Άγιο Φως και να το πάμε σπίτι, αυτή ήταν η ευλογία, να το κρατήσουμε. Μέχρι το 1985 περίπου το Άγιο Φως μας το μετέδιδε ο ιερέας εδώ στην Ελλάδα. Από πού? Από την ακίνητη κανδύλα της Αγίας Τραπέζης. Και μας το μετέδιδε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, δεύτε λάβετε φως εκ των εσπέρω φωτός. Λίγο πριν εξέλθουμε όλοι από το ναό, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και να ψάλουμε τον Χριστός Ανέστη. Αυτό το φως δεν ήταν ευλογία για μας να το κρατήσουμε άσβεστο όσο μπορούσαμε, ή δυνατόν μέχρι την επόμενη χρονιά? Έψαχνε κανείς ποτέ να πει τι είναι αυτό το Άγιο Φως? Όχι, ήταν ευλογία. Θυμάμαι λοιπόν όταν ήμουν παιδάκι. Μία γυναίκα, τώρα αναπαύεται, είχε πάει στα Ιεροσόλυμα τότε που ήταν δύσκολα τα προσκυνήματα με το καράβι. Είχε κάτσει καμία 25 μέρες, πήγαινε, έλα να κάνουν όλα αυτά. Και όταν γύρισε πλέον σχεδόν 15 μέρες μετά το Πάσχα, είχε ένα φαναράκι και ερχόταν από σπίτι σε σπίτι να μας φέρει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα. Τότε λοιπόν άκουσα και εγώ για πρώτη φορά το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα. Που βγαίνει, λέει, στον τάφο του Χριστού. Έτσι μου είναι. Είναι το Άγιο Φως που βγαίνει στον τάφο του Χριστού. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, το 1990, είναι Πατριάρχης ο Μακαριστός Διόδωρος, δεν έχει τον κόσμο που έχει τώρα, δεν είναι τα μέτρα που υπάρχουν τώρα, που οι Ισραηλινές αρχές εισέρχονται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ξημέρωμα Μεγάλου Σαββάτου και βγάζουν όλους από το ναό, μηδενός εξαιρουμένο, δεν μένει ούτε κουνούπι εκείνη την ώρα στο ναό. Τότε όμως, το 1990, μπορούσαμε να μείνουμε στο ναό όσοι θέλαμε, να κοιμηθούμε στο ναό όσοι αντέχαμε, όπου βρίσκαμε μια γωνιά και εμείς είχαμε κοιμηθεί μέσα στο ιερό του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Δεν μας έβγαλε κανένας, δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε ανάγκη να μας βγάλουν, δεν υπήρχαν άλλοι που θέλουν να πάρουν τη θέση μας. Όσοι ήμασταν, ήμασταν εκεί. Το πρωί λοιπόν έγινε η καθιερωμένη ακολουθία. Από τη Μεγάλη Παρασκευή του βράδυ είχαν σβήσει τα πάντα. Το πρωί νωρίς μπήκαν μέσα και έλεγξαν τον τάφο του Κυρίου ότι είναι τα πάντα σβηστά. Σφράγισαν τις δύο ξύλινες πορτούλες που πάνω στο κουβούκλιο, βάλανε και το μελισσοκέρι
σφραγίσαν όλα τα δόγματα, ότι όντως είναι όλα μέσα σβηστά, ότι δεν υπάρχει σπίρτο, αναπτήρας, οτιδήποτε που προκαλεί φωτιά, και περίμεναν τον Πατριάρχη. Κατέβηκε ο μακαριστός Διόδωρος, ήρθε στο ιερό, ήρθαν τα δόγματα πλην των Ρωμαιοκαθολικών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν αιώνες τώρα στην τελετή, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι θαύμα, θα πούμε γιατί. Αρμένοι, Συριανοί, Κόπτες, με τη σειρά φίλησαν το χέρι του Πατριάρχου, γιατί αν δεν έρθουν να φίλησαν το χέρι του Πατριάρχου, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μετά το Άγιο Φως. Το οποίο το δέχονται τα άλλα δόγματα. Ότι είναι ένα θαύμα. Φίλησαν λοιπόν το χέρι του Πατριάρχου, ντύθηκε ο Πατριάρχη στην αρχιερατική του στολή και βγήκε έξω. Εμείς τότε, για να μπορέσουμε να πάμε κοντά, τόσο μας έκοβε, παιδιά ήμασταν, κάναμε 15 άτομα μαζί, έναν κλειό γύρω από τον Πατριάρχη και τον πηγαίναμε έτσι να μπέσει, να έχει ο κόσμος απάνω του και τον τσαπαπατήσει. Αφορμή βρήκαμε για να πάμε μαζί του μπροστά στο κουβούπλιο. Και έτσι μπόρεσα να πάω μπροστά στο κουβούπλιο. Όμως ο δόλος δεν ευλογείται, όπως ξέρετε, εγώ δεν είδα τίποτα. Ήταν δίπλα μου όμως οι άλλοι και μου λένε τι βλέπανε. Εγώ τίποτα. Εγώ είχα μείνει έτσι και λέω. Αλλά πάλι ήμουν πολύ συγκινημένος γιατί το θαύμα γινόταν. Έλεγα εντάξει, εγώ δεν το βλέπω. Τι πειράζει. Πρέπει εγώ να το δω. Όταν μπήκε όμως ο Πατριάρχης, και αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα καντήλια που είναι πάνω από την είσοδο του Παναγίου Τάφου ήταν σβηστά. Αργότερα είδα πόσα ανάλογα τα καντήλια. Δεν φτάνει ένα χέρι να τα ανάψει, όσο ψηλό και να είσαι. Πρέπει να τα κατεβάσουμε την τροχαλία, να χαμηλώσουμε και να ανέβουμε με τη σκαλίτσα, μια μικρή που έχουμε, και να τα ανάψουμε. Πράγμα που σημαίνει θέλει χρόνο και κυρίως να μην έχει κόσμο μπροστά, πόσο μάλλον ένα Πατριάρχη. Μπαίνει λοιπόν ο μακαριστός Διόδωρος, έμεινε μέσα, απόλυτη υγεία και ειρήνη, και ξαφνικά σταματάς να μιλάς, να αναπνέεις. Λες Παναγία μου, τι θα γίνει τώρα, τι θα δούμε. Κάποιοι βλέπανε, μετά μας περιγράφανε και εκείνη την ώρα. Εγώ με δόλο, είπαμε, να περνάω τον Πατριάρχη. Όταν βγήκε λοιπόν ο Πατριάρχης που κρατούσε τα κεριά όπως πάντοτε, θα το έχετε δει και εσείς πάρα πολλές φορές πλέον στην τηλεόραση, και μετέδωσε το Άγιο Φως στον κόσμο, ξανακοίταγα εγώ τα καντήλια επάνω και είδα πλέον ότι υπήρχε ένα καντήλι στο μέσο που ήταν αναμένο. 5 λεπτά νωρίτερα ήταν σβηστό. Δεν ξέρω ποια στιγμή άναψε, αλλά ξέρω ότι ήταν σβηστό και μετά ήταν αναμένο. Και δεν το είχαν κατεβάσει, ούτε είχε ανέβει κανείς να το ανάψει. Δίπλα μου δε στεκόταν ένας κύριος με μια μακριά γενιά. Κρατούσα μόλις τα 33 κεριά. Πάρουμε ένα κεράκι αν θέλετε να το δείτε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς βέβαια να το κάνει στην πράξη. Με τη μία φλόγα, πόσο εύκολο την πιάνει. Να πάρουμε 33 να δείτε μαζί τι φλόγα κάνει. Τόσο ο κύριος λοιπόν σήκωσε έτσι τα γένια ψηλά, έβαλε από κάτω τα κεριά, τα κράταγε εδώ και δεν κάηκε τόση τρίχα. Δεν μύρισε τίποτα. Όπως όλοι, σβήναμε το Άγιο Φως με την παλάβη μας. Το σβήσα κι εγώ. Δεν κάηκαν τα χέρια μου. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν ήταν υδρωμένα δε τα χέρια μου, ούτε ζούσαμε σε μια ομαδική παράκρουση. Το σβήσαμε λοιπόν το Άγιο Φως, δεν πάθαμε κάτι, γιατί βγαίνοντας στην πόρτα στέκονταν μερικοί αστυνομικοί Εβραίοι πυροσβεστεράκια μικρά να το σβήσουν όπως και καούμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο άνθρωπος που κράταγε την δεσμίδα δεν έκαψε ούτε μία τρίχα του. Το βράδυ είχα βάλει την υποδιακονική στολή και στεκόμουν δίπλα στον Πατριάρχη να κρατάω την πατερίτσα. Καθώς λοιπόν κοίταγα πάλι τα καντήλια μου έτσι, έγειρα το κεφάλι μου και κόπησα στα δικαιροτρίκια του Πατριάρχη και φούντου του τα μαλλιά μου, κάηκαν, δεν ήμουν εγώ, μύρισε ο άνος ο ναός για δευτερόλεπτο. Νωρίτερα όμως, εκείνη την ημέρα, ο άνθρωπος με το Άγιο Φως που το κράταγε, δεν έπαθε τίποτα. Αυτό λοιπόν ήταν όταν ήμουν εγώ το 1990 εκεί. Στεναχωρήθηκα που δεν είδα αυτό που είδαν οι άλλοι, αλλά μετά έλεγα αυτό είδαν οι άλλοι, δεν πειράζει, έγινε. Πρέπει ντε και καλά να το δω εγώ. Και ποιος είμαι εγώ που θα απαιτήσω να δω κάτι. Όμως από τότε άρχισα να ψάχνω, να μαζεύω υλικό, πληροφορίες, οτιδήποτε σχετίζεται με το Άγιο Φως και τα Ιεροσόλυμα. Έτσι ξεκίνησε και η παρουσία μου στο ραδιόφωνο το 1990 να μιλάω για την Αγία Γη. Στη συνέχεια ο Θεός τα έφερε ώστε να μπορώ να πηγαίνω ανατακτά διαστήματα και τα τελευταία χρόνια πολλές φορές να περνώ περισσότερο χρόνο εκεί πέρα εδώ. Κάθε φορά λοιπόν, μεγάλο Σάββατο, γίνεται κάτι που με λόγια δεν περιγράφεται. Γίνεται κάτι που όσο και αν θέλουμε να το εξηγήσουμε δεν μπορούμε. Και υπάρχει ένα κοινό σημείο. Αυτό που βλέπουν από τον Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο λαϊκό που μπορεί να είναι σε κάποιο σημείο του ναού
ή έξω από τον ναό, ή επάνω στον Αγίο Κωνσταντίνο, ή έξω στην αυλή του Αγίου Κωνσταντίνου, που δεν έχει οπτική επαφή με τον τάφο του Κυρίου, όσοι έχουν αξιωθεί να δουν αυτό το κάτι, το κοινό στοιχείο που έχει είναι το γαλάζιο. Βλέπουν ένα γαλάζιο φως. Εγώ λοιπόν σήμερα σας έχω φέρει μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν το Άγιο Φως, που είδαν αυτό το γαλάζιο, και δεν είναι απλές μαρτυρίες, ούτε θα σας πάω πίσω για να πούμε πότε ξεκίνησε το Άγιο Φως, γιατί είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι το φως της Αναστάσεως, ο ίδιος ο Χριστός μας, δεν έλειψε ποτέ από τον Πανάγιο και Ζωδόχο Τάφο. Έχουμε τόσα και τόσα σεβάσματα της πίστεώς μας, όσοι τάφοι Αγίων καθημερινά, χαριτόβρητοι, προκαλούν και χαρίζουν σε όλους θαύματα. Δεν μπορεί να χαρίσει ένα θαύμα ο τάφος του Χριστού. Καθημερινά σε κάθε γωνία της γης τελείται η Θεία Λειτουργία. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου το μεταλαμβάνουμε όλοι μας. Θαύμα θαυμάτων. Δεν μπορεί για μία φορά το χρόνο να μας χαρίσει αυτή τη μικρή χαρά με ένα φως που βγαίνει στον τάφο του. Πρέπει να μπει κάποιος με έναν αναπτήρα, με ένα σπίρτο, με ένα κρυμμένο καντήλι, με μια κρυμμένη λαμπάδα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να τα ανάψει. Ή περιμένουμε κάποιος που δεν τα έφερε ο Θεός έτσι, να μπει ο ίδιος για να λάβει το Άγιο Φως, να βγει και να το πολεμήσει. Πόσοι άνθρωποι ήταν το Χριστό μας, πόσοι τον ακολούθησαν εκεί στα Ιεροσόλυμα, πόσοι δεν είπαν ότι δεν αναστήθηκε αλλά τον πιέψαν οι μαθητές. Καταγεγραμμένο και στα Ευαγγέλια. Εμνήστε με, λέει ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτη ζών. Έλεγε λέει ακόμα ο Ζούς ότι θα αναστηθεί. Βάλτε κουστοδία, φράξτε τα όλα, μην πάνε το βράδυ και τον κλέψουμε. Και μετά λέει στο Ευαγγέλιο τους πλήρωσαν. 2000 χρόνια πληρώνουν την αλήθεια. Και τότε και τώρα. Τι διαφορά, στο ποσό ή στο νόμισμα. Τους πλήρωσαν λέει τους στρατιώτες για να λένε ότι αποκοιμήθηκαν στρατιώτες που δουλειά τους ήταν να πετάγονται μόλις ακούγονται το παραμικρό. Και δεν πήραν χαμπάρι ούτε το λίθο που αποκύλησαν οι μαθητές, ούτε το μπούλιο που έκαναν οι μαθητές, ούτε τη φασαρία να βγάλουν ένα νεκρό από και τον πάρουν και να φύγουν, ούτε που δεν πήραν χαμπάρι, τόσο κοιμόντουσαν. Θα πούμε λοιπόν κάποια στοιχεία τώρα. Ένα στοιχείο που θα σας πω είναι από το βίο του Αγίου Θεοδόρου, επισκόπου Εδέσης του Σαββαΐτου. Ζει γύρω στο 800 ο Άγιος Θεόδωρος. Ήταν στον Άγιο Σάββα. Όταν τον εξέλεξαν επίσκοπο, με κλάματα αρνήθηκε. Άλλοι παρακαλάνε με κλάματα να γίνουν και μετά αμφισβητούν. Αρνήθηκε λοιπόν με κλάματα την εκλογή στη θέση του επισκόπου Εδέσης. Όμως τότε, να διαβάσουμε λίγο τι λέει στον βίο του. Εκείνη τη χρονιά, κατά την εποχή εκείνη, κατά τις ημέρες του Πάσχα, ήρθε εις Ιερουσαλήμ ο Αντιοχίας Πατριάρχης μετά των υπαυτών επισκόπων ή να προσκυνήσωση των ζωήρτων και ζωοδόχων τάφων του Κυρίου και χάριν υποθέσεων τιμών εκκλησιαστικών. Πήγαν λοιπόν για να προσκυνήσουν λέει τον τάφο του Κυρίου και υπήρχε και κάποια εκκλησιαστικά θέματα ο Πατριάρχης από την Αντιόχεια μαζί με τους επισκόπους του. Ενώ δεν βρίσκονται εν Ιερουσαλήμ, ήλθαν κάτοικοι της πόλεως Εδέσης ιερείς και λαϊκοί και παρεκάλεσαν θερμός όπως διάδοχος οριστεί του πρόπολου τελευθύσαντος αρχιερέως, διότι η εκκλησία αυτών είναι έρμεων διαφόρων αιρετικών. Πήγαν λοιπόν άνθρωποι από την πόλη της Έδεσας που ανήκε στο Πατριαρχείο Αντιοχίας τότε, να παρακαλέσουν να εκλέξουν κάποιον επίσκοπο για την πόλη τους, γιατί οι αιρετικοί μπαίνανε και αλώνιζαν. Και πράγματι λοιπόν τότε, ο Ιεροσολύμων και ο Αντιοχίας, ακούγοντας αυτά τα αιτήματα, εξέλεξαν, θεώρησαν, λέει, ως καταλληλότατον τον εν τη λαύρα του Αγίου Σάββα εισηκαστήν Θεόδωρον. Όλοι άκουσαν με πολύ χαρά το νέο αυτό, ότι ο Θεόδωρος θα γινόταν επίσκοπός τους. Αυτός, λέει, επειράχθη με τα δακρύων ή να αποκρούσει αυτήν αναξιότητα προβάλλων. Έλεγε ότι είναι ανάξιος να γίνει επίσκοπος. Όμως την Μεγάλη Πέμπτη, λειτουργούντων των δύο πατριαρχών μετά πολλών επισκόπων, εχειροτονήθη αρχιερεύς. Έμεινε δε μετ' αυτόν τη Μεγάλη Παρασκευή και το Άγιο Σάββατο. Μετά δε προσέξτε τώρα σε μία πρόταση τι λέει ο βιογράφος του από τον 9ο αιώνα, πριν το σχίσμα των εκκλησιών, πριν δηλαδή οι Λατίνοι επινοήσουν θαύματα. Μετά δε, αφού έμενε μαζί του λέει Μεγάλη Παρασκευή το Άγιο Σάββατο, μετά δε την ουρανίο φωτή δαδοχία των κανδυλών της Αγίας Αναστάσεως,
Συλλειτουργή σας με τον Πατριαρχών, ως αυτός και το Άγιον Πάσχα τελέσας με αυτόν, απέρχεται στη Λαύρα του Αγίου Σάββα. Σε μία πρόταση λέει ότι ο επίσκοπος ο συγκεκριμένος μαζί με τους δύο πατριάρχες έμεινε και στην ουρανίο φωτή δαδουχία των κανδυλών της Αγίας Αναστάσεως. Ήταν τόσο αυτονόητο ότι γινόταν και αυτή η τελετή και έμεινε, το γράφει ο βιογράφος του, πριν το σχίσμα των εκκλησιών, πριν τον 11ο αιώνα. Είμαστε στον 9ο αιώνα. Υπάρχει λοιπόν στο 2 του αυτή η μαρτυρία. Άρα λοιπόν δεν περιμέναμε κανέναν Λατίνο να έρθει, κανέναν Σταυροφόρο να έρθει και να κάνει καμία τελετή για να την κρατήσουμε εμείς ως κοροϊδία και ως επτασφάλεια στο μυστικό 10 αιώνα για να την έχουμε μετά. Έτσι λοιπόν γίνεται το σχίσμα των εκκλησιών το 1054 και το 1101 υπάρχει μια άλλη μαρτυρία η οποία είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου Παπαδοπούλου. Ο μακαριστός λοιπόν Χρυσόστομος το 1920 εκδίδει το συγκεκριμένο βιβλίο και γράφει έχοντας τις ιστορικές πηγές από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ότι το 1101 στην τελετή του Αγίου Φωτός συμμετείχαν όπως πάντα όλοι. Και οι Ρωμαιοκαθολικοί, και οι Αρμένοι, και οι Συριάνοι, και οι Κόπτες, και εμείς οι Ορθόδοξοι. Γιατί ήταν ένα μεγάλο θαύμα, και μολονότι οι μονοφυσίτες είχαν ήδη αποκοπεί από την Εκκλησία μας από την 4η Οικουμενική Σύνοδο, συμμετείχαν και αυτοί στην τελετή για να λάβουν την ευλογία του θαύματος. Και συμμετείχαν και οι κατακτητές σταυροφόροι Λατίνοι. 1101. Μεγάλο Σάββατο εκείνης της χρονιάς. Είναι όλοι μέσα στον ναό. Γύρω από τον τάφο του Κυρίου. Προσεύχονται όλοι μαζί. Δεν ήταν συλλήτουργο. Προσεύχονταν. Για την τελετή τη συγκεκριμένη, που είναι από μόνη τη μία μοναδική τελετή που δεν υπάρχει σαν άλλο. Όμως λέει εκείνη τη χρονιά το Άγιο Φως δεν ήρθε. Έφτασε βράδυ μεγάλου Σαββάτου, φως δεν είχαν. Καντήλες δεν είχαν. Είχαν. Δεν κάναν τίποτα. Συνειδητοποίησε λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στην ιστορία του, την οποία δεν αμφισβητεί κανένας, εκτός ίσως από αυτούς που δεν τη μελέτησαν ποτέ. Συνειδητοποίησαν τότε ότι για την πολλή αμαρτία μας δεν έρχεται το Άγιο Φως. Και αποσύρθηκαν για να προσευχηθούν. Όλοι. Κλαίοντες. Την επόμενη μέρα το πρωί θα γινόταν η τελετή της Αναστάσεως. Πήγαιναν βράδυ, τότε πήγαιναν πρωί. Πήγαινε πρώτοι οι Λατίνοι ως κυρίαρχοι. Ήταν οι σταυροφόροι που είχαν καταλάβει την Αγία Γη. Τάχα για να την ελευθερώσουν τους μουσουλμάνους. Μπαίνοντας όμως για να κάνουν τελετή, θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να κάνουν τελετή Αναστάσεως χωρίς το Άγιο Φως. Οι Λατίνοι. Στάθηκαν λοιπόν μπροστά, παρακάλεσαν το Άγιο Φως, δεν βγήκε και οργισμένοι έφυγαν χωρίς να τελέσουν την τελετή. Δεν την Αναστάσεως εκείνη τη χρονιά. Τότε μπήκαν στον τάφο του Χριστού οι Ελληνοορθόδοξοι, οι οποίοι με τα δακρύων πολλών, λέει, παρακαλούσαν τον Χριστό. Και τότε έλαμψε το Άγιο Φως. Εντός του κουβουκλίου, εντός του χώρου του τάφου του Κυρίου και εντός ολοκλήρου του Ναού της Αναστάσεως. Βλέποντες όλοι λέει το θαύμα αυτό, συμφώνησαν πλέον από εδώ και στο εξής μόνο οι Ελληνοορθόδοξοι θα μπαίνουν μέσα. Και έκτοτε κανείς δεν παραβίασε αυτήν την τάξη. Αργότερα βέβαια πλήρωσαν πάλι, δηλαδή το χρήμα πάντα έχει έναν λεπτό ρόλο, τον Σουλτάνο για να μπορέσουν να μπουν οι Αρμένοι, όμως τότε η τελετή ήταν κοινή, δεν ήταν επινόηση των Λατίνων. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο επίσκοπος Εδέσης, ζει πριν από το σχίσμα. Δεν ήταν επινόηση των Λατίνων η τελετή του Αγίου Φωτός, γιατί ακούστηκαν πολλά κουτά. Έτσι λοιπόν, οι Λατίνοι φύγαν, από εκείνη τη χρονιά δεν συμμετέχουν ποτέ στην τελετή του Αγίου Φωτός, θεωρώντας ότι εμείς είμαστε αιρετικοί, είμαστε σχισματικοί και το Άγιο Φως ως θαύμα πλέον έπαψε να υπάρχει, γιατί δεν βγήκε στην ώρα του, δεν βγήκε το Μεγάλο Σάββατο. Αν όμως τους ρωτήσεις, εμείς είμαστε αιρετικοί, εσείς που δεν είσαστε γιατί δεν ανάγκη. Όσο απαντάτε εσείς, απαντάτε. Δεν υπάρχει απάντηση. Το Μεγάλο Σάββατο το δικό τους, φέτος είμαστε με μία εβδομάδα διαφορά, το Μεγάλο Σάββατο των Λατίνων, φέτος είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Κάποιες φορές πέφτει και μαζί. Κάνουν μια δική τους τελετή μπροστά στην πλάκα της αποκαθυλώσεως, βάζουν ένα μαγκάλι και εκεί σκύβουν οι ιερείς, από το μαγκάλι ανάβουν κεριά, όχι στον Παναγιοτάφο, στην αποκαθύλωση, εις ανάμνηση του μεγάλου θαύματος που γινόταν μέχρι το 1100. Γιατί 1101 σταμάτησε να γίνεται. Εις ανάμνηση του μεγάλου θαύματος κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη τελετή
Και μετά όταν είμαστε εμείς, δεν συμμετέχουμε. Δεν θέλουμε να το λάβουν, δεν τους μοιάζει τίποτα, τους καίγεται καρφί. Αυτά λοιπόν είναι κάποια ιστορικά στοιχεία. Απλά θεωρώ ότι είναι δύο σημαντικές μαρτυρίες, είναι μία πριν το σχίσμα και μία μετά το σχίσμα. Μία την πιστοποιεί ένας Άγιος, την καταγράφει ο βιογράφος του, που είναι σύγχρονός του, και μία την καταγράφει από τις πηγές, μία αδιαμφισβήτητη πλέον πηγή του, ενώ ο Χρυσόστομος ο Παδόπουλος στην ιστορία των Ιεροσολύμων. Υπάρχουν όμως και άλλες ωραίες μαρτυρίες. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας τρεις. Μία την οποία θεωρώ συγκλονιστική και ξεπέραστη. Είναι η μαρτυρία του πατρός Μητροφάνη. Τον έχετε ακούσει σίγουρα. Και ποιος δεν έχει ακούσει. Κοιμήθηκε σε πολύ βαθύ γύρα στη Θεσσαλονίκη ο πατήρ Μητροφάνης. Υπάρχει βιντεοσκοπημένη η κατάθεση που έκανε στον πατέρα Σάββα Χιλαίος Μακαριστός και ο πατήρ Σάββας, όχι την πρώτη φορά του 1980, αλλά μία από τις μεταγενέστερες συναντήσεις που είχε μαζί του ο πατήρ Σάββας το 1993, όταν ήταν πλέον 93 χρονών ο πατήρ Μητροφάνης. Από την ημέρα που ο πατήρ Μητροφάνης έζησε το θαύμα, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση για τον ίδιο. Το εξομολογήθηκε στον Πατριάρχη και επειδή του έβαλε κανόνα ο Πατριάρχης να μην το πει μέχρι την κίνηση του Πατριάρχου, από την ημέρα που κοιμήθηκε ο συγκεκριμένος Πατριάρχης και μετά το έλεγε κάθε μέρα. Και το έλεγε με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ζωντάνια, την ίδια πίστη. Και τα λόγια του δεν χωράνε αμφιβολία. Ο πατήρ Μητροφάνης κατάγεται από την Κερασούντα, γεννήθηκε το 1900. Φυλακίστηκε, πέρασε περιπέτειες, κάποια στιγμή κατάφερε να ξεφύγει από την φυλακή και έφυγε πεζοπορώντας για μήνες και έφτασε στα Ιεροσόλυμα την 1η Νοεμβρίου του 1923. Προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο, έμεινε εκεί ως δόκιμος, αργότερα έγινε μοναχός και τον όρισαν φύλακα του Πανάγιου Τάφου. Όμως είχε πολύ μεγάλη αμφιβολία αν το Άγιο Φως είναι θαύμα ή είναι απάτη. Αν ανάβει με τρόπο θαυμαστό ή από καμιά καντήλα κρυφή ή φανέρη. Έτσι λοιπόν, είχε λέει για πολλούς μήνες αυτή την αμφιβολία και η απάντηση στο ερώτημα ήρθε το Μεγάλο Σάββατο του 1926, όταν κατάφερε να κρυφτεί σε μια εισοχή στην οροφή του τάφου, από που μπορούσε να παρακολουθεί όσα συνέβαιναν. Το 1980 τα διηγήθηκε όλα στον πατέρα Σάββα, υπάρχει το βιβλιαράκι που λέγεται «Ήταν το Άγιο Φως». Όσοι εδώ έχετε διαβάσει, να τη διαβάσετε όλη την μαρτυρία του πατρός Μητροφάνη του Μακαριστού, γιατί είναι συγκλονιστική. Και λέει λοιπόν, έπρεπε να δω ως άλλος άπιστος Θωμάς με τα μάτια μου τι ακριβώς γίνεται μέσα στον τάφο. Τα μεσάνυχτα λοιπόν της Μεγάλης Παρασκευής του 1926, ο πατήρ Μητροφάνης ετοιμάζει το σχέδιό του. Ζητάει το βοηθό να φέρει μια σκάλα, γιατί είπαμε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής δίνουν τα πάντα. Τον προέτρεψε να πάρει πίσω τη σκάλα, αυτός ανέβηκε πάνω τάχα για να ζει στα καντήλια και θα τον φώναζε αργότερα να τον ξαναπάει για να κατέβει. Ενοχές και τύψεις, λέει, τον βασάνιζαν για αυτό που τόλμησε να κάνει. Άρχισα να φτύνω τον εαυτό μου. Έτρεμε. Για το κατάδυμα και την ανώριμη απόφασή μου. Όλος ο κόσμος πιστεύει. Μόνο εσύ, Μητροφάνη, δεν πιστεύεις. Επί 12 ώρες παρέμεινε ακίνητος και σιωπηλός. Τώρα που έγινε ο καθαρισμός και η αναστήλωση του κουβουκλίου, όσοι έχετε πάει, θα έχετε δει επάνω πόσο ξεκάθαρα φαίνεται αυτό το μικρό μπαλκονάκι και πόσο πραγματικά υπάρχει χώρος κάποιος να κρυφτεί. Όμως μέχρι πριν από 3 χρόνια, που ήταν όλη η καπνιά επάνω και τα αμέτρητα καντήλια, κανείς ποτέ δεν μπορούσε να διακρίνει αν υπάρχει κάτι από πίσω. Και αν έμπαινε κάποιος με μαύρο ράσο, κρυφόταν μια χαρά εκεί και δεν το έβλεπε κανένας. Εκεί λοιπόν έμεινε, είχε μαζί του νερό και έναν μικρό φακό, τον οποίο χρησιμοποίησε ως τις 11 το πρωί, όταν ο τάφος σφραγίστηκε, λέει, με μελισσοκέρι. Τότε πλέον έμεινε μόνος του στο σκοτάδι. Μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το τυπικό, η πόρτα του τάφου αποσφραγίστηκε και λίγο αργότερα εισήλθε ο Πατριάρχης. Τότε, λέει ο πατήρ Μητροφάνης, διέκρινα τη μορφή του Πατριάρχη που έσκυψε για να εισέλθει στο ζωοδόχο μνήμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που η αγωνία μου βρισκόταν σε φοβερή υπερένταση μέσα στην νεκρική σιγή, που μόλις άκουγα την αναπνοή μου, ξαφνικά άκουσα έναν ελαφρύ συρριγμό. Έμοιαζε με λεπτή πνοή ανέμου και αμέσως είδα ένα αλυσμόνητο θέαμα. Ένα γαλάζιο φως να γεμίζει ολόκληρο τον ιερό χώρο του ζωοδόχου τάφου. Πόση ανησυχία είχε εκείνο το γαλάζιο φως,
μέσα από το οποίο έβλεπα καθαρά τον Πατριάρχη, από το πρόσωπο του οποίου κυλούσε ο υδρότας. Και σαν να φωτιζόταν από το φως εκείνο, άρχισε να αναγυρνώσει τις ευχές. Και αμέσως το γαλάζιο φως άρχισε να μεταμορφώνεται σε ένα ολόλευκο φως, όπως εκείνο της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εν συνεχεία το ολόλευκο εκείνο φως μεταμορφώθηκε σε μια ολοφώτινη σφαίρα σαν τον ήλιο, που έμεινε ακίνητη πάνω από την κεφαλή του Πατριάρχη. Κατόπιν είδα τον Πατριάρχη να κρατάει τις δεσμίδες των 33 κεριών. Κι όπως ανήψωνε αργά τα χέρια του, άναψε αυτομάτως η Αγία Κανδύλα και οι 4 δεσμίδες των κεριών του. Εκείνη τη στιγμή η ολοφώτινη σφαίρα εξαφανίστηκε. Τα μάτια μου γέμισαν με δάκρυα και το σώμα μου και εγώ ήταν ολόκληρο. Αυτό έζησε ο πατήρ Μητροφάνης το 1926. Μπορούσε να ησυχάσει μετά? Όχι. Είναι η μαρτυρία του και είναι συγκλονιστική. Αλλά γίνεται ακόμη πιο συγκλονιστική ώρα της εξομολόγησης του Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης τότε ήταν ο μακαριστός Δαμιανός. Ήθελε οπωσδήποτε να εξομολογήσει τον Πατριάρχη. Δεν άντεχε ο πατήρ Μητροφάνης. Όλοι θεωρούσαν ότι έκανε κάποιο μεγάλο έγκλημα, κάποιο ηθικό παράπτωμα και θέλει να πάει στον Πατριάρχη για να βρει ανάπαυση. Όταν πήγε λοιπόν στον Πατριάρχη, έκπληκτος άκουσε την εξομολόγησή του, ο μακαριστός ο Δαμιανός. Τον ενημέρωσε, αυτό λέει ο πατήρ Μητροφάνης, ότι εκείνος δεν είχε δει απολύτως τίποτε από αυτό που του περιέγραψε. Στη συνέχεια, αφού απαγόρευσε στον μοναχό ναό κανόνας να διηγηθεί την ιστορία του για όσο καιρό θα παρέμενε εκείνος εν ζωή στον πατριαρχικό θρόνο, του εξομολογήθηκε τώρα ο Πατριάρχης με τη σειρά του ότι ακριβώς βίωνε κάθε φορά που εισερχόταν στο εσωτερικό του τάφου. Ο μεταξύ τους διάλογος είναι όπως μας τον περιγράφει ο πατήρ Μητροφάνης. Μόλις άκουσε την εξομολόγησή μου ο Άγιος Γέροντας Πατριάρχης, απόρρισε. Το πρόσωπό του άλλαξε απότομα χρώμα, τα μάτια του εξεδήλωσαν ανησυχία πρωτοφανή. Σηκώθηκε απότομα το κάθισμά του και με φωνή τρόμο μου είπε: «Πώς σε τόλμησες μια τέτοια πράξη?» Για να ικανοποιήσω την αμφιβολία μου, να αποβάλω από την ψυχή μου δια της πίστεως την απιστία, δι' αυτόν τον λόγο και δι' όλα τα άλλα που έπραξα, ήρθα να εξομολογηθώ», του απάντησε. «Δεν άντεχα τις τύψεις της συνείδησεώς μου». «Κατόπιν στη συνέχεια, τι είδες, παιδί μου?» τον ρώτησε ο Γέροντας Πατριάρχης. «Είδα, Άγιε Γέροντα, το Άγιο Φως», και του περιέγραψα με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα είδα. Ο Άγιος Γέροντας σταυροκοπιόταν συνεχώς και δόξαζε τον Θεό, και με δάκρυα στα μάτια μου είπε: «Εγώ, παιδί μου, δεν είδα απολύτως τίποτα. Αυτά που θα σου εμπιστευτώ δεν θα τα αναφέρεις ποτέ έως όπου αποθάνω. Όταν, δια της χάριτος του Θεού, αξιώναμε να λάβω το Άγιο Φως από τον τάφο του Αναστάντος Χριστού, μου συμβαίνει το εξής. Εάν έχω ήρεμη τη συνείδησή μου και ουδέν με απασχολεί που να έχει την δύναμη να επισκιάσει την γαλήνη και την αφοσίωσή μου στον Θεό, με καταλαμβάνει μια ανεξήγητη χαρά. Μόλις εισέλθω εντός του Παναγίου Τάφου και ανοίξω την Αγία Φυλάδα και αναγνώσω λίγες γραμμές από τις Άγιες Ευχές και ανυψώσω τις δεσμίδες των κεριών, τότε ανάβει και η Αγία Κανδύλα και τα κεριά». Και δείτε τώρα τη διαφορά που εξομολογεί το ίδιος ο μακαριστός Πατριάρχης Δαμιανός. «Εάν όμως η ηρεμία της ψυχής δεν με συνοδεύει και δεν έχω την απαιτούμενη προς τον Θεό προετοιμασία και αφοσίωση, δεν έχω τη χαρά εκείνη την ανεξήγητη, τότε μόλις σκύψω δια να εισέλθω στο Πανάγιο Μνήμα, βλέπω την Αγία Κανδύλα να είναι ήδη αναμένη». Όταν λοιπόν ο Πατριάρχης είχε την ψυχική ηρεμία, ζούσε το θαύμα σηκώνοντας τα κεριά. Όταν έμπαινε χωρίς την ηρεμία και την αγάπη, σκύβοντας το καντήλι, τον περίμενε αναμένο. Του είπε να μην τα πει μέχρι να πεθάνει και δεν τα είπε. Τα μετέφερε μετά. Υπάρχει μια ακόμα συγκλονιστική μαρτυρία του Πατριάρχη του Μακαριστού Διοδόρου και του Ειρηναίου, τις οποίες θα τις πούμε σε λίγο. Θα ήθελα απλά να σας πω ότι όταν διάβαζα τη μαρτυρία του Πατριάρχου Διοδόρου, τον οποίο και εγώ τον γνώρισα και είχαμε κάνει και συνεντεύξεις, και ποτέ δεν είχε αφήσει την παραμικρή υπόνοια
ότι δεν είναι θαυμαστό το γεγονός του Αγίου Φωτός. Αυτή τη συνέντευξη που διάβασα στα ελληνικά μου προκάλεσε πολλά ερωτήματα. Λέω, μα είναι δυνατόν, τα έχει πει αυτό ο Πατριάρχης και δεν τα ξέρουμε. Έψαξα λοιπόν να δω πού υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Από την ημέρα που μιλήσαμε με τον Πατέρα Μαρθαίο, έψαξα αυτή τη συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνέντευξη αυτή υπάρχει από έναν δανό θεολόγο δημοσιογράφο που το 1998 πήγε στα Ιεροσόλυμα γιατί είχε ακούσει αυτό το θαύμα που γίνεται. Την έχει δημοσιεύσει σε εφημερίδες ολόκληρη και σε ένα βιβλίο που έχει γράψει για τα θαύματα ο ίδιος. Βρήκα λοιπόν την πρωτότυπη συνέντευξη και είναι αυτή που κυκλοφορεί σε μετάφραση στα ελληνικά. Τη διάβασα λέξη-λέξη για να δω αν άλλα έχει καταγράψει ο Δανός και άλλα λένε εμείς οι Ελλήνες. Γιατί θέλουμε να πούμε ψέματα στον κόσμο. Αυτά που γράφει ο Δανός είναι πολύ πιο ισχυρά από αυτά που λέμε στη μετάφραση. Γιατί υπάρχουν και κομμάτια της συνέντευξης που δεν έχουν μεταφραστεί, όπως δεν έχει μεταφραστεί αυτά που του είπε ο τότε Πατριαρχικός Επίτροπος, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κεσαρίας Βασίλειος. Όμως όλα είναι δημοσιευμένα. Με στοιχεία, με ημερομηνίες, με φωτογραφίες από τον ίδιο τον Δανό αυτό θεολόγο και δημοσιογράφο. Είναι ρωμαιοκαθολικός στην πίστη. Ήρθε και γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ότι όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα όλα αυτά που έχει ακούσει ότι γινόντουσαν για αιώνες και είχα την απορία γιατί εμείς στη Δύση δεν ακούμε για αυτό το θαύμα, γιατί το θαύμα του Αγίου Φωτός έχει καταργηθεί στη δυτική θεολογία, δεν ακούγεται ούτε από τους Προτεστάτες που πιστεύουν σε θαύματα, ούτε από τους Καθολικούς που τους συμφέρει να μιλάνε για κάτι τέτοιο. Μπορώ λοιπόν μόνο ένα πράγμα να σας πω. Το 1998 ξανάγινε αυτό το θαύμα. Έτσι γράφει. Θα πούμε τη μαρτυρία του μετά του Πατριάρχου, γιατί είναι συγκλονιστική, όπως και αυτό που κατέθεσε ο πατήρ Πανάρετος, που του είχε πει ο ίδιος ο Διόδωρος ο Μακαριστός. Όμως, νομίζω η Λία ότι στο σημείο αυτό μπορούμε για 3 λεπτάκια να ακούσουμε μία συζήτηση που είχα πριν από περίπου 2 χρόνια στο Ναό της Αναστάσεως με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ιεραπόλεως Ισίδωρο. Ο Ισίδωρος είναι ο επίσκοπος που λέει ο δημοσιογράφος ότι του είπε το μεγάλο μυστικό. Πριν 2 χρόνια λοιπόν στο Ναό της Αναστάσεως κάναμε μία συζήτηση την οποία δεν θυμόμουν κιόλας, γιατί νόμιζα ότι μιλήσαμε μόνο για την αναστήλωση του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Ένα όμως που εγώ τον ρώτησα για το Άγιο Φως και το είχα ξεχάσει. Κάποιος λοιπόν που την άκουσε τη συζήτηση αυτή όταν τη μεταδώσαμε στο ραδιόφωνο, την πήρε και την ανέβασε στο ίντερνετ. Και την προηγούμενη εβδομάδα που ψάχνει να βρω τη μαρτυρία του Διοδόρου, βρήκα την συνέντευξη που έχω κάνει εγώ με τον Ισίδωρο, ο οποίος λέει για το θαύμα του Αγίου Φωτός και αξίζει να το ακούσουμε, είναι 3 λεπτά. Να το ακούσουμε λιγάκι, τώρα δεν χρειάζεται και φως, απλά ακούστε. Δεν έχει ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που συμβαίνει στον Αναστάσιο είναι αμφισβήτητα το θαύμα του Αγίου Φωτός. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, που πλέον με το αποκατεστημένο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου θα αποτελεί ένα λαμπρό γεγονός. Σίγουρα όπως γνωρίζουμε την ιστορία σου λίγο, αναφέρονται πάρα πολλές μαρτυρίες και απολόγωσες και ετερόγωσες, μαρτυρία του θαύμα του Αγίου Φωτός. Ο κάθε Χριστιανός που στηρίζει τον Πανάγιο Τάφο, υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες, ο καθένας ανάλογα με τη βίση του βλέπει και τον Πανάγιο Τάφο, τον Πανάγιο Φως. Άλλο μπορεί να το δει να του λέγεται ο Πανάγιο Τάφο, άλλο να δει μια μπάλα φωτός να περιστρέφεται γύρω-γύρω του Παναγίου Τάφου, άλλο να δει ένα τραπέζ λάμψη στον Πανάγιο Τάφο, άλλο να δει ένα σύννεφο να σκεπάζει τον Πανάγιο Τάφο. Ο κάθε άνθρωπο ανάλογα με τη βίση του που έχει. Αλλά κάθε Χριστιανός που θα βρεθεί εκείνη την ώρα στον Πανάγιο Τάφο δεν θα μπορεί. Δεν θα μπορεί να συγκινηθεί και να φύγει από τον Πανάγιο Τάφο χωρίς να δει κάτι και να αποκομίσει κάτι από την εμπειρία του Αγίου Φωτός. Εσείς είστε από μη πρόσφατο στο Ιεροσόλυμα και έχετε δείξει πάρα πολλά πάστα στην Αγία Γη. Πολλά μεγάλα Σάββατα βρεθήκατε μπροστά στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο από αυτές τις ώρες του Αγίου Φωτός? Θυμάμαι η πρώτη εμπειρία ήταν όταν ήρθα το 1986 στα Ιεροσόλυμα, στην Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύνων και ήρθε η περίοδο του Πάσχα, ήταν η πρώτη φορά. Όπως καταλαβαίνετε, συναντησμός πάρα πολλοί κόσμος. Βρισκόμαστε στο Καθολικό μέσα και τη στιγμή δεν είδα τίποτα και μόλις έφυγε ο Πατριάρχης από τη συνοδεία, ακολουθήσαμε και εμείς. Μόλις ήταν στην Αγία Αποκαθήλωση, κοιτάω προς την Ρωτώντα και βλέπω εκείνη τη στιγμή στη Ρωτώντα, όλη η Ρωτώντα να λάμπει, σαν να είχε μπει ο ήλιος ακριβώς πάνω στο ντρούλο του Κουβουκλίου και να φωτίζει όλη τη Ρωτώντα ένα δυνατό φως.
εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβε, συνειδητοποίησατε ακριβώ και πήγα να φύγω. Φτάνω με την πόρτα. Αλλά μόλι κατάλαβε, αποκλείεται ότι τόσο δυνατό φω είναι αυτό, με έκανε την εντύπωση και ξαναγύρισα πάλι. Και μόλι πάω στον Πανάγιο Τάφο να δω αυτό το δυνατό φω, πέταξα ξαφνικά βλέπω ένα σκοτάδι στον Πανάγιο Τάφο και τότε κατάλαβα ότι αυτό ήταν το Άγιο φω. Αυτή είναι μια εμπειρία σαν μαθητή. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν πάρα πολλέ εμπειρίε που έχουμε και στον Πανάγιο Τάφο. Όλα λοιπόν τα θαύματα στο Μαναστημιτάσιο, στον Πανάγιο Τάφο, την καθημερινή προσέλευση του κόσμου και όλοι έρχονται να καταθέσουν κάτι και να φύγουν έχοντας λάβει κάτι μέσα στην ψυχή του. Νομίζω ότι καθημερινά το αντιμετωπίζετε αυτό, από τους υποσχεδιαστές, προέρχονται από όλα τα νύχια πλάτη της γης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη εμπειρία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από την δική σας πολύχρονη εμπειρία, ας πούμε, να όλες αναστάσεις. Εκτός από το Αγίου Θεός που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της μεγάλης δράσης που είναι το Πάσχα που έχουμε, υπάρχουν και πολλές άλλες μαρτυρίες. Κατά διαστήματα έχουμε πάρα πολύ δαιμονιζόμενοι που έχουν εισέλθει στα όλες αναστάσεις. Και βλέπουμε την αντίδρασή τους είναι πάρα πολύ, δεν μπορούν καν να εισέλθουν στον Πανάγιο Τάφο. Φτάνουν στην πόρτα του Μήτρης Αναστάσεως και ξαφνικά κραυγές να γονατίζουν, τους κόβονται τα πόδια γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν να περπατήσουν και να φωνάζουν κραυγές και έχουμε δεν μπορούν να εισέλθουν στον Πανάγιο Τάφο. Έχουμε τέτοια περιστατικά πάρα πολλά κατά τη διάρκεια που υπηρετώ στον Πανάγιο Τάφο αυτά τα χρόνια. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Αυτά μας τα είχε πριν δύο χρόνια. Ο ίδιος. Είχε λόγο να αλλάξει. Ακούσατε πουθενά να λέει ότι είναι ψέμα, γιατί εγώ δεν τα άκουσα. Ότι γελάει εκείνη την ώρα και σταματάει εκεί η βιντεοσκόπηση και μετά επικαλείται τη μαρτυρία του κάποιου και την καταγράφει στο βιβλίο, μπορώ να γράψω εγώ όσο θέλω. Να σας βάλω να ακούσετε αυτό και μετά να βάλω να σας πω. Εκεί όμως σταμάτησα να γράφω και μετά μου είπε κάτι άλλο. Υπάρχει μια συνέντευξη ενός άλλου επισκόπου που την έχουμε τσοκόψει, όχι αυτή που παίζει τώρα, αλλά παλιότερα, την οποία όταν την ακούς, πραγματικά βγαίνει από τα ρούχα σου με αυτά που λέει. Επειδή λοιπόν πάλι έψαχνα, πέρασα αρκετά βράδια, μάλλον ξενύχτησα, βρήκα ολόκληρη τη συνέντευξη. Δεν έχει καμία σχέση έτσι όπως είναι η σειρά τη συνέντευξη με αυτό που βγάζανε τόσα χρόνια. Δεν είχε μπει ποτέ. Θα έμπαινε μέσα ως τοποτηρητής, γιατί όταν δεν υπάρχει πατριάρχης, ενώ ο χρόνος είναι χειρία, είναι ασθενής ο πατριάρχης ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να πάει, ορίστε κάποιος άλλος. Είτε αρχιερέας, είτε παλαιότερα και αφρός ιερέας, αρχιμανδρίτης, ελληνοορθόδοξος. Ήταν λοιπόν να εισέλθει ως τοποτηρητής. Λέει, εξ όσων γνωρίζω, είναι από την ακίνητη κανδύλα του Πανεγίου Τάφου, η οποία φυλάσσεται στο Θεοφυλάκιο. Είμαι σίγουρος όταν εισέλθω, αλλιώς θα μπω και αλλιώς θα βγω. Δεν είχε μπει ακόμα. Κόψαν τη συνέντευξη και βγάλαν και είπαν ότι μπήκα στον Πανεγίο Τάφο, δεν λέει αυτό το πράγμα, και άναψα, δεν λέει αυτό το πράγμα, το έχουν κόψει εκεί, πώς ανάβει και βγαίνει από την κανδύλα του Πανεγίου Τάφου, που είναι ακίνητη στο Σκιοφυλάκιο. Μα ή είναι ακίνητη στο Πανεγίου Τάφου, ή είναι ακίνητη στο Σκιοφυλάκιο. Απέχει, όσοι έχετε πάει, έχετε δει πόσα μέτρα μακριά είναι το Σκιοφυλάκιο. Άρα λοιπόν, το τι λέει κάποιος και το τι τελικά βγαίνει, απέχει. Οι δε δημοσιογράφοι έχουν το χάρισμα, και αυτό μπορώ να σου το πω γιατί εκεί επέλεξα κι εγώ να ανήκω, όταν ήταν δική μου επιλογή να σπουδάσω επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορούμε να σας πείσουμε ότι έξω είναι μέρα ή είναι νύχτα και να το πιστέψετε. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, αλλά γιατί έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε τα δεδομένα όπως τα παρουσιάζουμε. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, δύο χρόνια πριν. Δεν έχει κοπεί τίποτα και το έχω και σε βίντεο. Γιατί, κοίτα τώρα, καμιά φορά ο Θεός τα φέρνει έτσι. Λέω, ας τη βιντεοσκοπήσουμε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε, να υπάρχει. Πού να ξέρω τι θα λέγαμε για τα Άγιο Φως και θα γινόταν πλέον πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό το συγκεκριμένο. Και τι λέει, όταν ήταν παιδάκι, τη χρονιά που περιγράφει ο πατήρ Ισίδωρος, που είναι παιδί για πρώτη φορά στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, είναι η χρονιά που ακόμα υπάρχουν οι σκαλοσιές που σκεπάζουν όλο τον Τρούλο. Όσο φως και να έρχινες, δεν μπορούσες να δεις τον Τρούλο. Ήταν τόσο πυκνές οι σκαλοσιές, θα το θυμάστε εκείνα τα χρόνια έτσι, ήταν τόσο πυκνές οι σκαλοσιές που δεν μπορούσες να δεις πού καταλήγει. Όταν τέλειωσε το έργο, έγινε αυτός ο χρυσός 12άκτινος ήλιος που υπάρχει πάνω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που γύρισε πίσω και έλαβε,
ήταν αδύνατο να λάμψει με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτά λοιπόν μας είχε πει ο πατήρης Σίδωρος και αξίζει τώρα να διαβάσουμε τι έλεγε ο μακαριστός Διόγορος. Είναι η συνέντευξη που σας είπα. Στην ελληνική μετάφραση, όπως είναι δημοσιευμένη σε πάρα πολλά βιβλία και στο βιβλίο με την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει ο Χαρίζος Καρλακίδης, θα το βρείτε και αυτό εδώ όσοι θέλετε, με όλες τις μαρτυρίες που μπορέσε να συλλέξει. Λέει λοιπόν στον Νίλς Κρίστιαν Αφλίτ, τον δημοσιογράφο, αφού σβήσουν όλα τα φώτα, σχίβω και εισέρχομαι στον πρώτο θάλαμο του τάφου. Από εκεί βρίσκω τον δρόμο μέσα στο σκοτάδι για τον εσωτερικό θάλαμο του τάφου όπου αποτέθηκε το σώμα του Ιησού. Εκεί γονατίζω με ιερό φόβο, λέγω συγκεκριμένες προσευχές, οι οποίες έχουν μεταβλαστεί σε εμάς διαμέσου των αιώνων και αφού τις έχω αναγνώσει, αναμένω. Όχι αναμένω, καντήλι, αναμένω. Μερικές φορές σας διαβεβαιώ ότι είναι ακριβώς τα λόγια του Πατριάρχη έτσι όπως τα είδα στο πρωτότυπο κείμενο πλέον. Μερικές φορές μπορεί να περιμένω μερικά λεπτά, αλλά συνήθως το θαύμα πραγματοποιείται αμέσως μόλις διαβάσω τις προσευχές. Από τον πυρήνα της πέτρας, στην οποία κοιτόταν το σώμα του Χριστού, ένα απροσδιορίστο φως αναδύεται προς τα έξω. Συνήθως έχει μια μπλε απόχρωση, αλλά το χρώμα μπορεί να αλλάξει και να πάρει πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινους όρους. Το φως αναδύεται από την πέτρα σαν να αναδύεται από μια λίμνη. Σχεδόν μοιάζει σαν να έχει καλυφθεί ταχόπλακα από ένα υγρό σύννεφο, αλλά είναι φως. Αυτό το φως κάθε χρόνο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Μερικές φορές καλύπτει μόνο την ταχόπλακα, ενώ άλλες φορές γεμίζει ολόκληρο το κουβούκλιο, ώστε οι άνθρωποι που στέκονται έξω από τον τάφο και κοιτάζουν μέσα, βλέπουν να έχει γεμίσει με φως, όπως το περιγράφουν πάρα πολλοί μάρτυρες επώνυμα. Συνεχίζει ο Πατριάρχης. Αυτό το φως δεν καίει. Προσέξτε, δεν θα πει ούτε για υγρασία, ούτε για υδρότα, ούτε για ομαδική παράκρουση. Τα λέει Πατριάρχης. Ποτέ δεν έχει καεί η γενιάδα μου σε αυτά τα 16 χρόνια που είμαι Πατριάρχης στην Ιερουσαλήμ και έχω λάβει το Άγιο Φως. Το φως έχει διαφορετική σύσταση από ένα φυσιολογικό φως που καίει σε μια κανδύλα. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο το φως ανέρχεται προς τα πάνω και σχηματίζει μια στήλη της οποίας η φλόγα έχει διαφορετική φύση, έτσι ώστε είμαι ικανός να ανάψω τις λαμπάδες μου από αυτήν. Κατά αυτόν τον τρόπο, αφού λάβω τη φλόγα στις λαμπάδες μου, εξέρχομαι και δίνω το φως πρώτα στον Αρμένιο και μετά στον Κόπτη. Μετά μοιράζω το φως σε όλους τους παρισταμένους στο ναό. Διώνουμε πολλά θαύματα στις εκκλησίες μας και τα θαύματα δεν είναι κάτι παράξενο για εμάς, όμως κανένα από αυτά τα θαύματα δεν έχει την διεισδυτικότητα και τον συμβολισμό που έχει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Το θαύμα είναι σχεδόν σαν ένα θείο μυστήριο. Μετατρέπει την Ανάσταση του Χριστού σε κάτι τόσο ζωντανό για εμάς, σαν να έχει συμβεί μόλις λίγα χρόνια πριν. Βρίσκομαι στην Ιερουσαλήμ από το 1939, λέει ο Πατριάρχης, όταν ήρθα στην πόλη σε ηλικία 15 ετών. Έχω παρακολουθήσει την τελετή του Αγίου Φωτός όλα αυτά τα χρόνια και έτσι έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας του θαύματος 61 φορές. Για μένα δεν τίθεται ερώτημα εάν πιστεύω στο θαύμα ή όχι. Γνωρίζω ότι είναι αληθινό, έλεγε ο μακαριστός ο Διόδωρος το 1998. Δεν τίθεται θαύμα, δεν τίθεται θέμα αν είναι θαύμα. Σε άλλη συνέντευξη του πάλι λέει, μακαριότατε, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές θεολογικές απόψεις σχετικά με την πραγματικότητα του Αγίου Φωτός. Και απαντάει ο Πατριάρχης, ναι, από την εμπειρία σας, το Άγιο Φως είναι υπερφυσικό. Απαντάει ο Πατριάρχης, το Άγιο Φως είναι Άγιο Φως. Με άλλα λόγια, είναι θαύμα, λέει ο δημοσιογράφος. Είναι ένα αληθινό θαύμα. Ένα αληθινό θαύμα. Στον Δανό, τότε είχε περισσότερο χρόνο, τα είχε πει πολύ πιο αναλυτικά και τα κατέγραψε αυτό λεξί. Αυτά λοιπόν είπε ο Πατριάρχης τότε. Και έχουμε και τη μαρτυρία του πατρός Παναρέτου, η οποία έχει να κάνει και αυτή με τον Πατριάρχη Διόδωρο, που λέει,
Αρχιμανδρίτης Πανάρετος ήταν Πατριαρχικός Επίτροπος στην Ιθλέμ. Το 1985, προσέξτε για ποια χρονιά μιλάμε, ο Πατριάρχης Διόδωρος, αμέσως μετά την ακολουθία του Αγίου Φωτός, πήγε στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών. Ξέρετε όσοι είχε πάει στα Ιεροσόλυμα που είναι. Γιατί εκεί είναι, όπως ξέρετε, το Ελληνοορθόδοξο Κημητήριο. Πήγε εκεί ο Πατριάρχης προκειμένου να τελέσει μια εξόδια ακολουθία. Είχε πεθαίνει ο άνθρωπος, πρέπει να τον κυδέψουν. Καθ' όλη τη διάρκεια, από την άφηξή του μέχρι την ώρα που ξεκίνησε η εξόδια ακολουθία, ο Πατριάρχης έκλαιγε. Νωρίτερα ήταν στον Άγιο Αναστάσεως και την τελετή του Αγίου Φωτός. Ο πατήρ Πανάρετος, νεαρός ιερομόναχος τότε εκεί, διακονούσε. Τον ρώτησε λοιπόν, βλέποντας τον Πατριάρχη καθ' όλη τη διάρκεια να κλαίει, να είναι πολύ συγκινημένος, ανέβηκε στο θρόνο, αλλά τα μάτια του δεν σταμάτησαν να τρέχουν δάκρυα. Τα μάτια του σταμάτησαν να κλαίνε εκείνη τη χρονιά, την επόμενη μέρα, το μεσημέρι, την τελετή της αγάπης. Πάει λοιπόν κοντά του ο πατήρ Πανάρετος και τον ρωτάει, τι ακριβώς σας συμβαίνει, μακαριότατε, γιατί κλαίτε? Και εκείνος μέσα στα δάκρυα αφηγήθηκε το εξής. Όση ώρα, είπε στον πατέρα Πανάρετο, εγώ βρισκόμουν μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και διάβαζα την ευχή, από πάνω μου είδα ένα περιστέρι. Το περιστέρι, λέει ο Πατριάρχης, από το ράμφος που έβγαζε μια ακτίνα φωτός, η οποία φώτιζε το βιβλίο. Όταν σταμάτησα να διαβάζω την ευχή, το περιστέρι χάθηκε και το Άγιο Φως είχε έρθει. Και συνέχισε να κλαίει. Μαρτυρία του Μακαριστού Πατριάρχου Διοδόρου. Ούτε αναπτήρες, ούτε τσακμάκια. 1985, για να μην νομίζουμε ότι είναι το 1700 ή το 1200 ή το όποιο άλλο χίλιο. Και ναι, και αυτή η συγκλονιστική. Όταν ο επίσκοπος Χριστόδουλος, Ελευθεροπόλεως, μπήκε αντί για τον Πατριάρχη Διόδωρο, επειδή ακριβώς ο Μακαρίτης ο Διόδωρος είχε ζήσει αυτά τα συγκλονιστικά θαύματα την ώρα του Αγίου Φωτός, τις δύο τελευταίες χρονιές της Πατριαρχίας του τον πήγαν σηκωτό στο αναπηρικό καροτσάκι. Ντύθηκε τη στολή, αλλά δεν μπορούσε με το καροτσάκι να μπει μέσα. Έτσι λοιπόν έδωσε την ευχή και την ευλογία στον Αρχιεπίσκοπο Ελευθεροπόλεως Χριστόδουλο να μπει αυτός μέσα, αυτός έμεινε απ' έξω και την τελετή του Αγίου Φωτός. Τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό είπαμε συμβαίνει όταν κάποιος είναι άρρωστος. Θα μπορούσε να μην κατέβει καν από το Πατριαρχείο. Όμως μπήκε σε όλο αυτόν τον κόπο γιατί είχε ζήσει όλα αυτά τα πράγματα ο Μακαριστός ο Πατριάρχης. Το 1998-1999, τα έτη που ο Πατριάρχης ήταν αρκετά άρρωστος, παρέμεινε στον προθάλαμο του τάφου καθήμενο σε αναπηρικό καροτσάκι. Όταν λοιπόν εισήλθε στον τάφο ο επίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος τώρα είναι βαριά ασθενής στην Κρήτη, λέει, άρχισα αμέσως να διαβάζω την ειδική προσευχή και όταν αυτή ολοκληρώθηκε παρατήρησα ότι η ταφόπλακα άρχισε να υδρώνει. Όσο περνούσε η ώρα, το φαινόμενο γινόταν πολύ πιο έντονο και ήταν σαν να είχε καλυφθεί ολόκληρη από ένα υγρό μύρο που έβγαινε από το εσωτερικό της. Ταυτοχρόνως, μαζί με το μύρο αναδύθηκε ένα πολύ έντονο γαλάζιο φως που κάλυψε ολόκληρη την ταφόπλακα. Εκείνη τη στιγμή άναψε θαυματουργικός και η ακίνητη κανδύλα. Δεν χρειάστηκε να ανάψω εγώ τις δεσμίδες από την κανδύλα. Έφερα τις δεσμίδες των κεριών μου πάνω από την ταφόπλακα, πάνω από το γαλάζιο φως, και αυτές αμέσως ανεφλέγησαν. Εκείνη την ώρα στον προθάλαμο του κουβουκλίου βρισκόταν και ο Αρμένιος εκπρόσωπος. Τα είδε όλα όπως τα είδα κι εγώ. Δεν κράτησε πολύ η παρουσία του γαλάζιου φωτός. Περίπου 1 με 2 λεπτά. Και αυτό που ένιωσε δεν περιγράφεται, γιατί έρχεσαι σε επαφή με τον Θεό. Γιατί να χρειαστούμε άλλες μαρτυρίες, όταν αυτά τα λένε οι άνθρωποι που μπαίνουν στον Πανάγιο Τάφο? Κανένας από εμάς, ούτε εγώ ούτε εσείς, κανένας μας δεν μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο εκείνη την ώρα. Κανένας μας δεν ξέρει.
Θα έχουμε λοιπόν θαυμάτων. Θα πούμε και άλλα στοιχεία σε λίγο, γιατί τώρα θα ακούσουμε τον πατέρα Εφραίμ από την σκήτη του Αγίου Ανδρέα του Αγίου Όρους, όταν είχε βρεθεί πριν λίγα χρόνια εδώ, στον δικό σας ναό. Τότε, για να δείτε πώς έρχονται όλα σιγά σιγά, κάποια κυρία, εδώ από τις ενωρίτησες, του έθεσε ένα ερώτημα περί Αγίου Φωτός. Να ακούσουμε τι απάντησε ο πατήρ Εφραίμ από την σκήτη του Αγίου Ανδρέα για το Άγιο Φως. Για να πάμε και σε μια άλλη μαρτυρία. Κυρίως. Κοιτάω με κάτι την Αγίου Φίλου Μηχανική για να έχετε το εξής ερώτημα. Το Άγιο Φως δεν είναι το Άγιο Φως που στέλνει ο Θεός στην καρδίδα του Πανάγιου Τάφου. Είναι η ενέργεια που αρθεί στο φωτός με τη μορφή φλόγας και αυτό που σχετίζεται με αυτό που λέει το Ευαγγέλιο κτίνινες γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δύο διαφορετικά θέματα και πολύ σπουδαία, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να αναπτύξω. Με πολύ χαρά να απαντήσω. Δεν ξέρω αν ακούγεται, πατρίμα. Ακούγεται καθαρά, έτσι και ότι μετά, για να μην έχουμε λιγάκι το στίχο. Το Άγιο Φως. Στον τάφο του Χριστού μας βγαίνει ακαταπάστος. Από τότε που έγινε η Ανάσταση του Χριστού μας και εκεί είναι θησαυρισμένα, ήταν τότε, τα συνδόνια του Χριστού μας, τα σουδάλια. Λέγουμε στα αιωθινά Ευαγγέλια εισήλθαν νύχτα οι μαθητέ και παρακύψοντες είδων φακούς με κεριά μέσα στη νύχτα είδων να είναι εντετυλιγμένα σε ένα μέρος τα ειδήματα τα νεκριά του Χριστού μας, διότι το Άγιο Φως, το άκτιστο φως του Χριστού μας κατάβγαζε τον τάφο του Χριστού μας. Η πρώτη εμπειρία από το Άγιο Ευαγγέλιο, από τα 11 Ιωθινά. Δεν ξέρω αν θυμίστε τη λεπτομέρεια. Αυτό είναι ένα μάθημα, πρωτεύον μάθημα της Ιεράς Παραδόσεως. Το εγνώριζαν οι πιστοί πριν έρθει ο Τίτος το 70 και κάνει όλη αυτή τη ζημιά και πηγαίνανε και τις νύχτες και κάνανε αγρυπνία και κάνανε προσευχές και απολαμβάνανε αυτή την άδειτη ευδεία που εκεί ήταν ο θησαυρισμένος το σώμα του Χριστού μας μέχρι να αναστηθεί στις 34 ώρες. Και αυτά τα νεκρικά του Χριστού μας ενδύματα. Αργότερα έγιναν τα γεγονότα, τρέχουμε τα χρόνια, μετά όταν έγιναν ως της Αναστάσεως, άρχισε να ξεκινά και αυτό το θαύμα μέχρι σήμερα από τον τάφο του Χριστού μας επιστημονικά, όχι θεολογικά, επιστημονικά και παγκοσμίως επιστημονικά αποδεικνύεται πλέον και από πιστούς επιστήμονας και από απίστους επιστήμονας ότι αυτό το φως είναι υπερκόσμιο, είναι άγιο, είναι ουράνιο, είναι άχρηστο, δεν είναι χριστό, δεν έχει φωτόνια. Ο ήλιος έχει φωτόνια. Αυτό δεν έχει φωτόνια, πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πώς? Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε φωτιά που να μην καίει. Δεν είναι το υγρό πύρι των Βυζαντινών. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε εμείς οι άνθρωποι. Πώς αποδεικνύεται είναι το Άγιο Φως. Άγιο Φως. Και δεν είναι μια πάτα του διαβόλου. Πώς αποδεικνύεται επιστημονικά. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια φωτιά που να μην καίει. Ξέρετε, τόσες λαμπάδες, τόσος ανωτισμός, ένας άμα πάρει φωτιά, εκεί θα κόβει πάντως. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει το κομπάρι. Και το δοκιμάζουν και στα γένια που αυτά αμέσως φτιάχνονται και σε άλλα σημεία του σώματος. Και από τα κατάφορα θαύματα που γίνονται. Είχε μια γυναίκα εδώ, καρκίνο στους λαμπαδένες που πάτερνα μαθέ και το έπαιζε εδώ, και το έπαιζε εδώ, 3-4 λεπτά. Λέει ας καώ, μαζί με το Χριστό να πάω. Τα έβλε 4, 5, 6, 7 λεφτά. Να τα δάκρυ μου λέει εκεί. Χριστέ μου, Κύριε σου Χριστέ μου, Κύριε σου Χριστέ μου, Κύριε σου Χριστέ μου, Κύριε σου Χριστέ μου, δόξα σε, Κύριε σου Χριστέ μου, δόξα σε. Έφυγε.
Είναι αυτά, αυτά δεν είναι τα θαύματα. Πνευματικά, για τους πιστούς δεν χρειάζεται να αποδεικνύσουμε, να αποδεικνύουμε στον εαυτό μας ότι είναι το Άγιο Πώς. Είναι ένα δώρο του Χριστού μας, σε εμάς τους αμαρτωλούς, ότι αυτός ο τάφος είναι πηγή ζωής, αιωνίου ζωής. Δεν είναι τάφος όπως εγώμε. Είναι τάφος γεμάτος ζωή. Αστήριξης αιωνίου ζωής. Οι πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής είναι το πιο συμπεπυκνωμένο δυνατό άκτιστο φως που εγνώρισαν οι άνθρωποι επί της γης στο Υπερό. Έχουμε άκτιστο φωτισμό στο Σινά. Ο Μωυσής μέσα στο γνώφο απολάμβανε ενάκραση γη, ενάκρα ησυχία το Θεό, τον άκτιστο Θεό λόγο τότε. Από εκεί και κάτω, από το γνώμο και κάτω για τους υπολείπους, αστραπές, βροχές, κεραυνοί, σεισμοί, ήταν ανάγκη να γευθούν τέτοιο φωτισμό. Ενάκραση γη, ουρανία γη και γαλήνης. Άλλα έβλεπε ο Μωυσής, άλλα πολλά μου είναι ο Μωυσής. Άλλη επειδή είχε ο Μωυσής τότε και άλλα βλέπαν οι άνθρωποι. Μετά το Σινά έχουμε το Θαβόρ. Αυξάνει το φως. Μεταξύ Σινά και Θαβόρ είναι επιβολαβής ηλίου. Υπερέχος αυτό έχει συνέστη μεταμόρφωση. Το λέει ο ίδιος ο Μωυσής ο Θεόφτης. Είχα και τότε λέει την εμπειρία στο Σινά. Κύριε και Θεέ μου, το βλέπω έτσι όπως εσάς κομμένα, μεταμόρφωμένα. Αλλά τώρα λέει απολαμβάνω περισσότερη φωτοχυσία. Και είναι η ψυχή του που ήρθε από τον Άρη. Έτσι δεν είναι. Ο πύρος ηλίας έχει την εμπειρία. Ελεχθεί στο φωτί. Αναλύθηκε όσοι στον δράνο δείχναν κάποια άλογα, θα το φάρουνε. Σαν άλογα. Αυτό το σαν είναι το άκτιστο φως που παίρνει κάποιο σχήμα. Αλλά δεν είναι άλογο, δεν υπάρχει, δεν είναι κάποιο πήγα σε αυτέ τι παραμύθια. Θα είναι αλήθεια. Και από το Θαβόρ στην Πεντηκοστή, αυτό τώρα είναι στην Διολυξία, όπως είναι ο φωτισμός στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί το φως πλέον είναι άπλυτο. Αβασίλευτο. Κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ήταν δεκτικοί οι μαθητές και στο Θαβόρ που ήταν θρησκόρπιτοι, αλλά και στην Πεντηκοστή, αλλά και οι υπόλοιποι πλην του Ιωδού Ισκαριώτου, να απολαύσουν περισσότερη φωτοχυσία. Εκεί το άκτιστο φως είναι ενίδη. Δεν είναι πυρήνες γλώσσες. Ενίδη πυρήνων γλωσσών. Και γιατί ενίδη πυρήνων γλωσσών? Διότι τους δίδει όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος στον υπέρτατο βαθμό. Κυρίως δύο. Όλα τα χαρίσματα, κυρίως δύο. Πρώτον, το μικρότερο. Να λαλούν όλες τις επιγείους διαλέκτους. Όλες τις ανθρώπινες γλώσσες. Και δεύτερον, να λαλούν εν πνεύματι Αγίων την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή. Την ξένη γλώσσα που δεν λαλείται πουθενά στον κόσμο αυτό. Λέγεται ξένη συγκρίση με την γη. Αλλά πολύ γνωστή στον παράδεισο. Σε ποια γλώσσα μιλούν οι άγγελοι, οι άγγελοι. Στη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Στην αγγελική γλώσσα του Αγίου. Καταλάβατε. Αυτό το χάρισμα τη αδιαλείπτη καρδιακή προσευχή και σε καταπάσιο σε κάθε τρίποτε διευχή. Και δεν θέλουν να λαλούν τα γλώσσα. Τα λέγανε εδώ οι γέροντες, ειδικά από την Ιδρύπτα Θεσσαλονίκη, η Παναγία μας, ο Δρύτη, η Παναγία μας, στο Άγιο Δόμος, η Αφήχη, στο λιμάνι του κλίματος, εκεί τώρα που είναι το στεγνό λιμανάκι, τις φωνές των Εβίρων. Η Παναγία μας κοιμήθηκε το 44 μετά Χριστό. Δύο χρόνια νωρίτερα, ήρθε στο Άγιο Δόμος εκεί πέρα. Και βλέπανε τότε αρχαίοι Έλληνες, στο Άγιο Δόμος που κατοικούσαν, μια ωραία πανέμορφη εβραιοπούλα με τα εκτήματά της, να ομιλεί αυτέστος αντιθέα ελληνικά, να θεολογεί και να φανερώνει το Χριστό μας στη γλώσσα μας και μάλιστα στην άκτηση στα αρχαία ελληνική. Πώς μπορείς, μα και η Παναγία μου είχε όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ομίλη και η Παναγία μας στις γλώσσες. Δεν ήταν μια επίδειξη ότι γνωρίζει, όταν χρειαζόταν, τότε λαλούσε. Ώστε λοιπόν η χάρη του ακτίστου φωτός είναι ύψιστη, τρανή, εμπειρία εδώ στη γη και αυτό λέγεται Βασιλεία των Δανών ή λέγεται Θεία Δόξα. Αυτό θα είναι το ένδυμα, το φαγητό
και το πρωτό και τα πάντα στον παράδεισο. Δεν ξέρω αν να σας ανάπαυσα αυτό που είπα, διότι θέλω να το θέμα τα εκτάσεις, τα συγχρόνια που συζητάει. Τώρα λέω πώς το πείτε μολεκτονικά. Πάντως όσοι αμφισβητούν το Άγιο Φως και στον Ανάσταση του Χριστού μας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και εσείς αυτογνωρίζετε και επίσημα πρόσωπα, πολλά επίσημα πρόσωπα και έχουν γράψει ότι το φως στην Ανάσταση του Χριστού, στον τάφο του Χριστού είναι απάτη και γράφουν και λένε, δεν καταλαβαίνετε, δεν είναι. Η εμπειρία και η αλήθεια πια είναι. Εδώ στον ναό σας τα είχε πει αυτά ο γέροντας Εφραίμ. Το 2016. Πριν να ακουστούν άλλα. Και είπε στο τέλος, επίσημα χείλη έχουν αμφισβητήσει το Άγιο Φως. Τον ίδιο το Θεό. Μη μας προκαλεί εντύπωση. Υπάρχει μια συγκλονιστική μαρτυρία ενός Βρετανού αρχαιολόγου του Σερ Τσάρλς Βόρεν. Αυτός πέθανε το 1870, βρέθηκε στην Αγία Γη, είχε την εμπειρία του Αγίου Φωτός, την καταγράφει σε μια μεγάλη μελέτη που εξεδόθηκε στην Αγγλία, Underground Jerusalem, η υπόγεια Ιερουσαλήμ, που έχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο Άγιο Φως. Ο ίδιος δεν έχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί θαύματος, και ας μην είναι ορθόδοξος χριστιανός. Περιγράφει τι έζησε 3 χρόνια η Γη και έχει 2 μαρτυρίες. Θα σας κουράσουμε για λίγο ακόμα και για το τέλος θα δούμε και κάτι συγκλονιστικό. Οι 2 μαρτυρίες είναι από τον επίσκοπο Μελέτη, ο οποίος για πολλά χρόνια έμπαινε αυτός αντί του Πατριάρχου Κυρίλλου το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, παρουσία του Πατριάρχου μέσα στον Παναγιωτάφο. Για να δείτε ότι η τελετή υπάρχει, αλλά χρονιά με τη χρονιά, εποχή με την εποχή, άλλαζε λίγο ως προς τον τρόπο που γινόταν. Αλλά είναι η ουσία η ίδια, το θαύμα το ίδιο μεγάλο. Όμως έχει κάποιες διαφορές με το πώς γίνεται σήμερα με αυτά που κατέθεσε ο Πατριάρχης Διόδωρος και μία ακόμα μαρτυρία σε λίγο θα πούμε μετά. Λέει λοιπόν, τι του είπε ο επίσκοπος Μελέτιος όταν μπήκε για τελευταία φορά το Μεγάλο Σάββατο του 1867 στο κουβόκλειο του Παναγιωτάφου, γιατί λίγους μήνες μετά κοιμήθηκε και πλέον θα έμπαινε ο Πατριάρχης Κύριος. Το θαύμα έγινε από τον επίσκοπο Μελέτιο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα μανδύλιο. Οι Έλληνες πιστεύουν ότι αυτοί έχουν το ίδιο μανδύλιο. Είναι αυτό που πήρε ο επίσκοπος μαζί του στον τάφο μέσα σε μία ασημένια θήκη. Τότε έμπαινε με ένα μανδύλιο που είχε πάνω αποτυπωμένο το πρόσωπο του Κυρίου. Με αυτό το τελετουργικό γινόταν το 1867. Το άπλωσε πάνω στην ταφόπλακα. Πάνω σε αυτό συγκεντρώθηκε η φλόγα. Και τότε, πιάνοντάς το από τις 4 γωνιές του, η φλόγα ήταν μέσα σε σάκο. Το μανδύλιο δεν καιγόταν. Είναι η ακαλία που λένε πολλοί, ε. Και μπορούσε να κυλάει αφθόνος ή να ρέει αφιδός μέσα στο σκεύος της κανδύλας. Το έριξε στο καντήλι και το άναψε. Σαν να είναι κάτι ρευστό αυτή τη φλόγα. Αυτά λοιπόν του είπε ότι γινόντουσαν μέσα ο επίσκοπος Μελέτιος. Την επόμενη χρονιά μπαίνει για πρώτη φορά, μόνο ότι ήδη ήταν 24 χρόνια πατριάρχης, ο Κύριλλος, ο δεύτερος. Πολύ ευγενικά λοιπόν, λέει ο Άγγλος αρχαιολόγος, μου περιέγραψε τον τρόπο που όλα αυτά συνέβησαν. Τα καταγράφω όπως ακολουθούν. Αφού εισέρχεται στον εσωτερικό θάλαμο του τάφου, μένει μόνος του. Γονατίζει μπροστά στην ταφόπλακα, κοιτάζοντας προς τον βορρά, δηλαδή όσοι έχουμε μπει στο Παναγιωτάφο, ακριβώς όπως γονατίζουμε και προσκυνάμε τον τάφο του Κύριου, έτσι, εκεί είναι ο βορράς. Και καθώς προσεύχεται για να εγκαταστεί φανερό το φως, σταδιακά αυτό εμφανίζεται. Του είπε ότι δεν κατέρχεται από τον ουρανό, αλλά εμφανίζεται και πηγάζει από την ίδια την ταφόπλακα. Δεν το λες οι μαρτύριες πριν το ίδιο. Καθώς προσεύχεται με περισσότερη θέρμη, το φως δυναμώνει και αναδύεται ως μια απαλή φλόγα ύψους περίπου μισή ίντσας. Με ίντσας με τραγανή Άγγλοι, δηλαδή 1,27 στα είναι η ίντσα. Την οποία συγκεντρώνει με τα 2 του χέρια προσεκτικά και την τοποθετεί στο σκεύος της κανδύλας, το οποίο γεμίζει ολότελα από τη φλόγα.
Τη μάζευε ο Πατριάρχης, την έβαζε στην καντήλα. Την έκλεινε μέσα στο ύφασμα ο Επίσκοπος και την άδειαζε στην καντήλα. Έβγαινε, έλεγε ο Διόδωρος, από τον τάφο του κύριου μας, από το γαλάζιο φως, και όπως ανέβαινε, άναβε η καντήλα και σήκωνε και αυτό τα κεριά του και ανάβαν τα κεριά του. Μαρτυρίες πατριαρχών, αυτοί που είναι μέσα, όχι όλοι εμείς που είμαστε από έξω. Και τι μπορούμε να πούμε. Ο Πατριάρχης Ειρηναίος μπήκε στον Πανάγιο τάφο, γονάτισε μπροστά του και άρχισε να προσεύχεται. Τόσο ξαφνικά εμφανίστηκε, άγνωστο από πού, μια μικρή σφαίρα φωτός και ιανού χρώματος. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο μακαριότατος αφηγήθηκε πως δεν θυμάται τίποτε άλλο και τέλειωσε λέγοντας: «Συνειδητοποίησα ότι ζω μόλις βγήκα από τον Πανάγιο τάφο. Έβλεπα τον κόσμο να φωνάζει, τις λαμπάδες αναμένες, αλλά δεν κατάλαβα ότι τι έγινε ούτε πώς βγήκα έξω». Διευκρίνησε πως δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον Πανάγιο τάφο, γι' αυτό και δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε, όπως και ο ίδιος τόνισε, η φανέρωση του Αγίου Φωτός είναι ένα θαύμα το οποίο δεν μπορεί ούτε να ερμηνευθεί, ούτε να περιγραφεί στο σύνολό του. Και μάλιστα, εκείνη τη χρονιά κατέθεσε και στη συγγραφέα του βιβλίου αυτού, υπάρχει και αυτό εδώ να το βρείτε, είναι η Ορθόδοξη Ομολογία περί του Αγίου Φωτός. Έχει λοιπόν την μαρτυρία, τη χειρόγραφη του Πατριάρχου στο τέλος, που λέει, του 2005 η μαρτυρία, η τελευταία φορά που ήταν ο ίδιος ως Πατριάρχης μέσα στο κόβουκλιο του Παναγίου Τάφου. «Το εκ του Παναγίου και Ζωωρίτου και Θεοδαίμονος Τάφου του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αενάως και δαψιλός αναβλίζων Άγιο Φως, αποτελεί θαύμα θαυμάτων, φωτίζων και αγιάζων τους αυτό πιστεύοντας. Εν τη Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, Πάσχα 2005, ο Ιερουσαλήμων Ειρηναίος». Ούτε αυτός αφήνει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί θαύματος. Έχουμε λοιπόν μαρτυρίες σύγχρονες, έχουμε μαρτυρίες παλαιές, έχουμε μαρτυρίες πάρα πολλές, όπως έχει πει ο Επίσκοπος Αλέξιος Τιβεριάδος, που τις έχει κρατήσει, λέει, στο αρχείο του όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 80, και όποιος του έλεγε πώς βλέπει το Άγιο Φως, τον έβαζε να το γράψει και να το υπογράψει με τα στοιχεία του. Αμέτρητες οι μαρτυρίες. Και υπάρχουν και κάποιοι που επώνυμα και αυτοί βγαίνουν και λένε δεν υπάρχει το Άγιο Φως. Τι να κάνουμε. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και ξέρετε, την ελευθερία δεν την καταλύει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Μας ανέχεται. Και αυτούς που λέμε τρομάρα μας ότι πιστεύουμε και αυτούς που λένε ότι δεν πιστεύουμε. Και όσο μας ανέχεται, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε. Θα δούμε ένα τελευταίο βίντεο τώρα που είναι σύντομο και εξηγεί αυτό που έζησε λαϊκός τότε ο πατήρ Αντώνιος, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και μου αποκάλυψε ακριβώς όλο αυτό έτσι όπως το έζησε, συγκλονισμένος. Δεν χωράει για τον ίδιο καμία αμφιβολία ότι είναι θαύμα, όπως και πολλοί άλλοι ιερείς που το έχουν ζήσει από κοντά αυτό το μεγάλο θαύμα. Και μου είπαν μάλιστα χθες ένας ιερέας, και ο ίδιος ο Πατριάρχης να κοινά μας λέει ότι δεν είναι θαύμα, εγώ θα πιστεύω ότι είναι θαύμα, γιατί το είδα με τα μάτια μου. Δεν μπορεί κανένας να με πείσει για το αντίθετο. Σε αυτό το σύντομο βίντεο που θα δούμε, φαίνεται τι κατέγραψε ο πατήρ Αντώνιος με την κάμερά του, χωρίς ο ίδιος να έχει συνειδητοποιήσει εκείνη την ώρα τη φοβερή του Αγίου Φωτός. Τελετή του Αγίου Φωτός, 1995 νομίζω, κάπου εκεί είναι, 4. Να δούμε λίγο το σύντομο απόσπασμα, θα σβήσουμε τα φώτα, γιατί τώρα έχει εικόνα πλέον, δεν έχει μόνο ήχο. Προσέξτε, σε λίγα λεπτά ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη βιντεογράφηση έγινε κατά την περίοδο που κατέβηκε ο παππούλης, τώρα πια ιερωμένος και μοναχός, ο πατέρας Αντώνιος, στα Ιεροσόλυμα κάτω, κατά την αφή του Αγίου Φωτός το 1994. Συγκεκριμένα τότε έφτασε εκεί ως ένας παιδοψυχίατρος, ο οποίος κατέβηκε με όλη τη διάθεση να καταρρύψει το μύθο περί Αγίου Φωτός, εξού και πήρε και την κάμερα για τη βιντεογράφηση. Ο έλεγχος του βίντεο, το οποίο εμφανίστηκε εκ των υστέρων στο YouTube, προφανώς από τον ίδιο, μας επιτρέπει να μπορέσουμε να δούμε λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνονται καταρχήν με μια απλή ματιά.
Θα περιγράψω 2-3 από αυτές και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτές οι λεπτομέρειες είναι που αποδεικνύουν τελικά και την πραγματικότητα του θαύματος του Αγίου Φωτός και μάλιστα δεν χωράνε και αμφισβήτηση έτσι όπως είναι τραβηγμένες. Έχω πάρει λοιπόν ένα πρόγραμμα, το Adobe Premiere Pro, το οποίο μου επιτρέπει να κάνω video editing στη συγκεκριμένη ταινία και το κυριότερο είναι να σταματάω και να βλέπουμε καρέ-καρέ τις διάφορες φωτογραφίες έτσι όπως τις τράβηξε το βίντεο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το εξής καταρχήν που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Υπάρχει μία καταγραφή, μία στήλη φωτός η οποία είναι αδύνατο να υπήρξε από φλάς ή από κάποιο άλλο είδος ανθρώπινης μηχανής. Συγκεκριμένα θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Είναι αυτή. Θα σας δείξω το βιντεάκι στην πραγματικότητα πώς ακριβώς έγινε και μετά θα σας δείξω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να γίνει έστω και από το φακό της κάμερας παιγνίδης μας, το πούμε, λόγω της σημειακής πηγής που υπάρχει στη μέση. Πολλοί αυτό αμφισβήτησαν, είπαν ότι αυτή η σημειακή πηγή που βρίσκεται εδώ στη μέση, που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα φλάσ κάποιου ανθρώπου, βρίσκεται στο ύψος περίπου του κεφαλίου των ανθρώπων, θα μπορούσε λοιπόν αυτή να δημιουργήσει αυτές τις διαφλάσεις στο φακό με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Καταρρύπτεται αυτό αν κοιτάξουμε μία-μία τα καρέ της κάμερας και το κυριότερο αν τα συγκρίνουμε με άλλες σημειακές πηγές. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα από τις σημειακές πηγές. Θα πάμε να δούμε κάποιες σημειακές πηγές. Να λοιπόν μία σημειακή πηγή. Βλέπετε ότι η σημειακή πηγή εδώ που βρίσκεται δημιουργεί όντως μία αντανάκλαση στο φακό και δημιουργεί ένα περίεργο είδος το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Έτσι το έχουμε ζήσει όλοι αυτό όταν βγάζουμε φωτογραφία. Θα προσέξετε ότι αυτό το είδωρο που δημιουργείται, αυτή η γραμμή δηλαδή, λόγω του φακού, της κοιτότητας του φακού της βιντεοκάμερας, ξεκινάει από το επάνω μέρος του καρέ και καταλήγει μέχρι κάτω-κάτω. Αυτό πολλές φορές συμβαίνει και οριζόντια. Όχι σε τόσο μεγάλο μήκος, αλλά οριζόντια. Πάντως, δεν έχει συγκεκριμένο πεπερασμένο σημείο, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με ευκρίνεια πού τελειώνει και πού αρχίζει αυτή η ράβδος που δημιουργείται. Θα σας δείξω μια άλλη επόμενη φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Εδώ δημιουργείται ένας σταυρός. Υπάρχει ένας βίντεο, ένας κάμεραμαν, ο οποίος τραβάει βίντεο και επειδή έχει ανάψει τη λάμπα της κάμερας, δημιουργείται αυτό το φαινόμενο, το οποίο όπως βλέπετε ξεκινάει από το κάτω μέρος του καρέ και καταλήγει μέχρι επάνω. Εκεί που ίσως θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να σβήσει, σβήνει τόσο αχνά που τελικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο δίνει πεπερασμένο τελείο. Το ίδιο γίνεται και στο κάθετο. Το κάθετο, όπως βλέπετε, σιγά σιγά σβήνει αυτό μέχρι που χάνεται. Επόμενη εικόνα. Να το, πάλι το ίδιο. Βλέπετε, αρχίζει από επάνω και καταλήγει ειδικά το κάθετο μέχρι κάτω-κάτω, έτσι. Και σε επόμενες εικόνες πάμε τώρα να δούμε αυτό το οποίο πραγματικά κατέγραψε η κάμερα του πατρός Αντωνίου. Δημιουργήθηκε μία λάμψη. Βλέπετε ότι από το επάνω μέρος μέχρι το κάτω μέρος αυτής της μπλε ράβδου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα της λάμψης, η λάμψη βλέπετε είναι άσπρη και η ράβδος είναι γαλάζια και μάλιστα ένα βαθύ γαλάζιο, με πεπερασμένο τέλος και αρχή. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα, το οποίο δείχνει ότι αυτή η ράβδος δημιουργήθηκε ως ράβδος και δεν είναι ένα παιχνίδισμα του φακού. Και αυτό γιατί από κάπου αρχίζει και κάπου τελειώνει. Αν ήταν παιχνίδισμα του φακού θα έπρεπε να τελειώνει όπως και οι προηγούμενες λάμψεις που είδαμε μέχρι το επάνω μέρος του καρέ και θα έρθει φυσικά και μέχρι το κάτω μέρος του καρέ. Θα σας δείξω λίγο και το βιντεάκι εδώ. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Είναι τραβηγμένο αργά-αργά για να φανεί η λάμψη και μετά τη λάμψη αυτή θα πάρουμε να την δούμε πραγματικά ρεκάλι. Να δείτε τη διαφοροποίηση από μια απλή σημειακή φωτεινή πηγή που δημιουργεί κάποιο εφέ στην κάμερα, έτσι. Εδώ είναι.
Αυτό εδώ το σημείο, θα δείτε το, θα το πούμε προς τα πίσω, να το δούμε και ένα-ένα. Τι διαφορά έχει από τα προηγούμενα που μόλις είδαμε. Λοιπόν, το πρώτο καλό. Να το. Εδώ πρώτο δημιουργείται όπως βλέπετε, και ενώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κάποια λάμψη στη μέση, όμως βλέπουμε τεπερασμένο την αρχή και το τέλος αυτής της κάθε της γαλάζιας ράμπης. Επόμενο καρέ. Φανταστείτε ότι το κάθε καρέ μιλάμε για το 1/25 του δευτερολέπτου, έτσι. Είναι πολύ γρήγορο για να το πιάσει το μάτι. Εξού και για αυτούς τον κόσμο που την είδε ήταν μια απλή λάμψη. Όμως η κάμερα κατέγραφε 25 του δευτερολέπτου. Αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται. Βλέπετε, παραμένει, αν και αρχίζει να υπάρχει στη μέση μια λάμψη, παραμένει αυτή η μπλε στήλη η οποία είναι κυπεπερασμένη. Αρχίζει λίγο πιο πάνω από την οριζόντια γραμμή του 4, φαίνεται άλλωστε έτσι, και τελειώνει περίπου εκεί που είναι τα χέρια των ανθρώπων. Επόμενο καρέ, αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται αυτό το γαλάζιο νέφος και γύρω γύρω τους. Βλέπετε το γαλάζιο νέφος που υπάρχει. Λόγω της λάμψης δημιουργείται ένα γαλάζιο νέφος, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει στα υπόλοιπα. Και σιγά σιγά προχωράει η δημιουργία αυτής της σκοτεινής στήλης, η οποία τελικά κατακλεί όλη την περιοχή. Σε σημείο πια που θα έλεγα αστρίζει την κάμερα, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι είναι πεπερασμένο και το μέγεθος της στήλης. Η στήλη παραμένει από εδώ μέχρι εκεί, λίγο πάνω από την οριζόντια γραμμή του 4, 34 1994 μέχρι πάνω. Προσέξτε λίγα και εδώ κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Εδώ έχει γεμίσει η κάμερα με ένα άσπρο φως, λόγω της ευαισθησίας του φακού. Δεν έχει προλάβει να κλείσει το διάφραγμα του φακού ακόμα για να μπορέσει να πάρει τη χρωματική κανονική φωτογραφία, στο λέγαμε έτσι, του καρέ, με αποτέλεσμα να το βλέπουμε όλο ένα άσπρο. Παρ' όλα αυτά όμως, κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται έστω και αχνά αυτό το γαλάζιο, το οποίο πάλι είναι πεπερασμένο, έτσι, μέχρι εδώ πάνω κάπου περίπου. Το επόμενο καρέ είναι ένα καρέ το οποίο δείχνει, μετά που σβήνει σιγά σιγά αυτή η λάμψη, άναψε μια λάμψη και έσβησε. Παρ' όλα αυτά όμως, ανάβοντας, είδαμε μια γραμμή από το 4 μέχρι περίπου εδώ, που ήταν τα κεφάλια πάνω των ανθρώπων. Με το που αρχίζει να σβήνει, και μάλιστα, όπως βλέπετε, υπάρχει ακόμα η ασπρίλα από τη λάμψη. Προφανώς λοιπόν υπάρχει φως. Εδώ στη μέση δεν υφίσταται καν αυτή η οριζόντια γραμμή, έχει εξαφανιστεί. Η κάθετη γραμμή, με συγχωρείτε, η γαλαζιά, έχει εξαφανιστεί. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αυτή η βάρα απλά έσβησε στο προηγούμενο 25 του δευτερολέπτου. Και γι' αυτό το λόγο δεν καταγράφεται στα επόμενα καρέ από την κάμερα. Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο που μένει είναι μια γαλάζια θολούρα, τίποτα άλλο. Και αυτή είναι όχι όπως προηγουμένως συγκεκριμένη γραμμή, αλλά μια γαλάζια θολούρα. Αυτό σημαίνει ότι απλά έχει εξαφανιστεί. Δεν ήταν λοιπόν ένα παιχνίδισμα του φακού λόγω μιας σημειακής λάμψης. Διότι με αυτή τη δικαιολογία θα έπρεπε να υπάρχει το υπόλοιπό της κατά την ώρα του σβησίματος. Το οποίο βέβαια δεν υπάρχει. Και εδώ ξαναεπαναρχόμαστε πάλι σε εκείνο το σκοτεινό κομμάτι, έτσι όπως εμφανίστηκε, όπως ήταν ο χώρος λίγο πριν από την άφηξη του Αγίου Φώτος από τον Πατριάρχη. Το επόμενο κομμάτι. Μετά από αυτό θα δούμε ότι υπήρξε μία μπάλα φωτιάς. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει και εδώ μία λάμψη. Να τη. Αυτή η λάμψη πού καταλήγει. Καταλήγει σιγά σιγά να εμφανίσει μετά τη λάμψη, μετά αυτό το λευκό νέφος, το γαλάζιο νέφος, μία μπάλα φωτιάς η οποία κυκλοφορεί γύρω-γύρω μέσα στα κεφάλια των ανθρώπων. Προσέξτε ότι ο κόσμος εδώ είναι υπερβολικά πολύς για να μπορέσει να πει ότι υπήρξε κάποιος με ένα κερί ή με μια λαμπάδα, ο οποίος κινούνταν από την αρχή του καρέ μέχρι το πίσω μέρος που είναι η στήλη. Δεύτερον, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι αδύνατον να μετακινείται με τέτοια ταχύτητα, έτσι. Έφτασε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στο πίσω μέρος στην κολόνα. Και τρίτον και το κυριότερο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν με τις λαμπάδες τους να ανάψουν το Άγιο Φως ή το Άγιο Φως να τους ανάψει τις λαμπάδες. Εξού και τις έχουν ψηλά. Εάν πράγματι κάποιος μετακινιόταν εκεί με μια λαμπάδα με το Άγιο Φως και πήγαινε προς τα πίσω,
όλες αυτές οι λαμπάδες θα στρέφονταν προς τα επάνω του, ώστε να μπορέσουν να πάρουν το Άγιο Φως από τον άνθρωπο που πέραγε δίπλα. Όμως, όπως βλέπουμε εδώ την αντίδραση του κόσμου που κρατάει τα κεριά ψηλά, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι τον αγνώρισαν παντελώς αυτή την μπάλα φωτιάς. Και μάλιστα, όπως και διαβεβαίωσε ο Παππούλης στις συνεντεύξεις που είχε δώσει, δεν την είδαν κατά πάσα πιθανότητα καθόλου. Δεν ασχολήθηκαν, δεν πήραν χαμπάρι ότι πέρασε μέσα πάνω από τα κεφάλια τους μία μπάλα φωτιάς η οποία μετακινιόταν σιγά σιγά προς το πίσω μέρος του ναού. Τρίτο κομμάτι. Θα δείτε ότι αυτή η μπάλα φωτιάς ξαναεμφανίζεται λίγο πιο πάνω. Συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο του ναού. Εκεί πάνω αρχίζει να εμφανίζεται ξανά αυτή η άσπρη μπάλα φωτιάς, η κίτρινη θα έλεγα μπάλα φωτιάς. Το θέμα ποιο είναι. Ότι σε εκείνο το σημείο, που θα το δούμε τώρα να το, όπως βλέπετε, αν εξαίρεσαν μια σκαλωσιά που εμφανίζεται εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, είναι αδύνατο να υπάρξει δυνατότητα ένας άνθρωπος να ανέβει εκεί. Το πάω λίγο πίσω να το δούμε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, μία σκαλωσιά στο επάνω μέρος του ναού. Δηλαδή φανταστείτε ότι όπως κάνουν εδώ πέρα τις διάφορες αψίδες, σε μία ανάλογη αψίδα εδώ πάνω στο τέλος του τοίχου, εμφανίζεται μια μπάλα φωτιάς η οποία δεν είναι δυνατόν να έχει φτάσει εκεί ούτε από άνθρωπο, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, μιλάμε για το ταβάνι πια του ναού, για το θόλο του ναού, αλλά το κυριότερο είναι αδύνατο να έχει ανάψει εδώ πάνω μια λαμπάδα τη στιγμή που δεν έχει βγει καν το Άγιο Φως κάτω, έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Και φυσικά η κάμερα έχει καταγράψει ό,τι μπόρεσε να καταγράψει. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα μέσα σε αυτή την κάμερα, σε αυτή την ταινία. Πραγματικά, αν κάτσεις να τα πάρεις ένα-ένα, πρέπει να φας ολόκληρες να κάτσεις να συζητάς. Οι διάφορες λάμψεις που μπορούσαν να τα πούνε ότι είναι φλάς και διάφορα άλλα τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως βλέπετε, μερικά πράγματα είναι δυστυχώς για αυτούς οι οποίοι τα αμφισβητούν και ευτυχώς βέβαια για εμάς τους πιστούς στην Ορθόδοξη Ενωτερική Εκκλησία, είναι αναδιαμφισβήτητα. Αυτά τα πράγματα είναι αδιαμφισβήτητα. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος. Πραγματικά είναι αδιαμφισβήτητα. Δεν έχουμε λόγο να απορούμε. Απλά επειδή έγινε το θέμα των ημερών, είπαμε μερικά στοιχεία. Αυτές οι λάμψεις, να ξέρετε, ότι είναι πάντοτε παρούσες το Μεγάλο Σάββατο. Όσες χρονιές ήμουν εγώ εκεί, θεωρούσα ότι κάποιοι βγάζουν φωτογραφίες. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι κανένας δεν σήκωνε το χέρι να βγάλει φωτογραφία εκείνη την ώρα. Και πολύ αργότερα κατάλαβα και εγώ ότι όταν βγάζει μια φωτογραφία στον Άγιο Αναστάσιο, επειδή έχω μερικές χιλιάδες φωτογραφίες από τον Άγιο Αναστάσιο χωρίς υπερβολή, και ανάβει το φλας της μηχανής σου, φωτίζει εδώ. Δεν φωτίζει εδώ. Δεν μπορεί το δικό μου το μικρό φλας να φωτίσει όλο τον χώρο ή όλο το ύψος της κολόνας στη ροτόντα του Κουρουκλίου. Και άλλα πολλά. Υπάρχει και η μελέτη του Ρώσου φυσικού που είχε πάει το 2008 και έκανε την καταγραφή, ήμουν εκεί εκείνη τη χρονιά. Είχε τα μηχανήματα, κατέρευσε, του πήρε 1,5 χρόνο να τα παρουσιάσει και είπε με στοιχεία πλέον τι γίνεται. Θα τα διαβάσετε αν τα ψάξετε λιγάκι. Υπάρχει μια πολύ καλή βιβλιογραφία υπάρχει στην έκθεση του ναού. Αξίζει να το μελετήσετε. Όχι, δεν πιστεύουμε. Αν θέλετε παραπάνω στοιχεία. Αν δεν θέλετε, να κάνουμε το σταυρό μας και να ζητήσουμε τον καλό Θεό μας το Άγιο Φως να λάμψει μέσα μας και να ανάψει τη σπίθα της πίστεως, ώστε εν αληθεία να ζήσουμε τα μυστήριά Του, που είναι και τα μόνα που μας σώζουν. Όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, ας το αμφισβητήσει. Αν κάποιος νομίζει ότι ένας αναπτήρας, ένας πίετο, μια λαμπάδα, μια καντήλα μπορεί να υποκαταστήσει το Θεό, καλώς το πιστεύει. Για μας είναι ένα θαύμα που δεν χωρά αμφιβολία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Τον πατέρα Μαρθαίο που μας κάλεσε, μην πήγετε λίγο καθίστε και να ευχηθούμε την καλή ανάσταση. Θα λύσει το πείτε από μου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε όλα αυτά και να καταλάβουμε το πόσο αληθινά είναι τα της πίστεώς μας
με δεδομένο ότι όποιος δεν θέλει να τα πιστέψει, δεν τα πιστεύει. Και μη μας κάνει εντύπωση αυτό. Εδώ αμφισβήτησαν την παρουσία και την ύπαρξη του ίδιου του Χριστού. Επομένως, είδατε, ούτε ο Χριστός επενέβηκε να τους πείσει. Όποιος θέλει. Άλλωστε το ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο την Κυριακή, όστις θέλει ο οποίος μου ακολουθεί. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία, τα οποία είναι στη διάθεσή σας να τα δείτε, να τα αγοράσετε, να έχετε όλα όσα ακούσατε και ακόμα περισσότερα στοιχεία, ώστε να τα μελετήσετε με ηρεμία και έτσι να έχετε και στη βιβλιοθήκη σας πολύτιμα επιχειρήματα για αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα της πίστεώς μας. Αφού για άλλη μια φορά ευχαριστήσω τον Λυκούργο για την αγάπη του και την παρουσία του εδώ και εσάς για την υπομονή που δείξατε, κλείνουμε την εκδήλωση με μια ανακοίνωση που νομίζω ότι όλους θα μας χαροποιήσει και όλους μας ενδιαφέρει. Ακούσατε από τα χείλη του ίδιου του Λυκούργου, γιατί τα λέει και πάρα πολύ ωραία και μας συναρπάζει, ώρες να κάτσει κανένας να τον ακούει, δεν κουράζεται. Αν εγώ μιλήσω 5 λεπτά θα κοιμηθείτε. Άρα λοιπόν, για να μην κοιμηθείτε, θα βάλουμε τον Λυκούργο να σας το πει και μετά περάστε από το σημείο που είναι τα βιβλία. Υπάρχουν και βιβλία των 5 ευρώ, υπάρχουν και σε μεγαλύτερη έκταση περί Αγίου Φωτός και λιγάκι πιο ακριβά. Εσείς κανονίζετε το αυτό, αλλά ακούστε τώρα την ανακοίνωση που μας αφορά. Ωραία, το έδωσε εμένα το μπαλάκι ο πατήρ Μαθαίος. Έγνωσαν το λόγιο ίδιος. Λοιπόν, για μία ακόμα φορά με την βοήθεια του Θεού προετοιμάζουμε με την ενορία την προσκυνηματική εκδρομή στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, που όπως ήρθε τα τελευταία χρόνια θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος και σας καλούμε να έρθετε μαζί μας όσοι μπορείτε εκείνη την περίοδο, θα μάθετε λεπτομέρειες, αναλυτικά τα πάντα και θα έχουμε την πράγμα. Είναι η καλύτερη εποχή, να ξέρετε, για εκεί και για εμάς. Γιατί θα σας πω δύο μυστικά, έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν μεταδίδεται πλέον διαδικτυακά, Ηλία. Τελείωσε. Θα πούμε τα μυστικά τώρα πρέπει. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, ναι, υπάρχει το πρόγραμμα πίσω, θα το πάρετε. Είναι μια πραγματικά ευλογημένη περίοδος, να ξέρετε ότι στην Ιερουσαλήμ το βράδυ του καλοκαιρινό είναι υπέροχο, γιατί έρχεται η δροσιά της ερήμου και σε κάνει να ξεχάσεις την όποια ενδεχομένως κούραση ή πιθανή ζέστη μπορεί να έχεις νιώσει, γιατί ψέξεις και μετά, να ζεις σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Χώρια το ότι από την ώρα που πατάς με την ώρα που φεύγεις, πατάς σε έναν άλλο τόπο και ζεις άλλες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν εκείνη την εποχή που είναι πιο ήρεμη, πιο ήσυχη και πιο μεγάλη σε διάρκεια η ημέρα, προσφέρεται για την ενορία να είμαστε εκεί και να κάνουμε αυτό το ιδιαίτερο πρόγραμμα. Πολλές ακολουθίες. Πού? Πάνω στα Πανάγια Προσκυνήματα. Παρακλήσεις, το μυστήριο του Ευχελαίου, αρτοπλασία. Σε κάθε τόπο που θα πάμε θα έχει κάτι ιδιαίτερο και φέτος θα κάνουμε, κύριε Θανάση, κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό φέτος. Θα πάμε σε δύο μέρη που δεν έχουμε πάει ποτέ. Για να δούμε τα ερείπια μιας σπουδαίας μονής και να μάθουμε για ένα μεγάλο Άγιο που έζησε εκεί και να φτάσουμε σε ένα άλλο προσκύνημα αρκετά απομονωμένο όπου έγιναν τα μεγάλα θαύματα του Κυρίου μας. Αυτές θα είναι οι μικρές μας εκπλήξεις που θα τις δούνε όσοι έχουν ξανάρθει στο παρελθόν και δεν έχει πάει ποτέ κανείς μέχρι τώρα σε αυτά τα μέρη. Όχι από εδώ, γενικά δεν έχει πάει. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δύο διαφορετικά προσκυνήματα, αλλά κάθε μέρα θα ξεκινάμε με ακολουθία, θα τελειώνουμε με ακολουθία. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το απόδειπνο στο φρύπτο αγωγού θαύμα. Θα είναι μαζί μας ο αγαπητός μας πατήρ Μαθαίος, με τη βοήθεια του Θεού, αυτός θα είναι ο πνευματικός οδηγός, με τη δική του διακριτική παρουσία και τόσο ουσιαστική, αλλά και την δική σας συμμετοχή, που όπως ξέρετε, οι εκδρομές επιτυγχάνουν διπλό στόχο.